Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξία. Το καλή εβδομάδα πιστεύεις δεν ξέρω γιατί το είπα, αλλά δεν είσαι. Στην κατεμιά, πιστεύεις. Ρώτησα και μετά από αυτόν που πήρε τηλέφωνο 9 η ώρα για ορίστε. Να μας μιλήσουμε. Το τερματίζουμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες όσες γιορτάζουν. Γιορτάζει σήμερα η Αγγελική, ο Άγγελος, η Γαβριέλα, ο Γαβρίλ, η Ευστρατεία, η Ματίνα, η Μεταξία, η Μιχαήλα, ο Μιχάλης, ο Ραφαήλ, ο Σταμάτης, η Σταματίνα, ο Στρατηγός και ο Ταξιάρχης. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την τιμητική χρόνια του πολλά σήμερα. Και κοντά σε όλους αυτούς γιορτάζει και η πολεμική μας αεροπορία. Βεβαίως. Χρόνια πολλά λοιπόν στα πληρώματα αέρος, στους τεχνικούς, στους αξιωματικούς, σε όλους τέλος πάντων που υπηρετούν στην πολεμική μας αεροπορία. Α, μια και είπες πολεμική αεροπορία. Έλλειψη κρατήν. Είχαμε μια απορία πριν δύο μέρες με κάτι φίλους που βλέπαμε μια ταινία. Γιατί τα ελικόπτερα δεν πετούν το βράδυ. Γιατί τα ελικόπτερα δεν πετούν το βράδυ. Ναι. Πετούν ελικόπτερα βράδυ. Ναι. Αλλά δεν πετούν για όλες τις αποστολές. Α. Πετούν ελικόπτερα βράδυ. Μόνο για πολεμικές αποστολές. Όχι, μπορεί να και για κάποια διάσωση κάτι μπορεί να πετάξουν βράδυ. Αναλόγως στην πτήση, δηλαδή δεν είναι ότι δεν πετάνε κατά κανόνα. Ναι. Όταν πρόκειται, επίσης, δεύτερη ερώτηση που μου έκαναν, δεν ήξερα να απαντήσω. Λέω, θα ρωτήσω τον Βασίλη που ξέρει από αυτά. Όταν ξέρω. Έχουμε πυρκαγιές που λέει η κατάσταση δεν γίνεται το βράδυ. Άλλο για την πυρκαγιά. Για την πυρκαγιά είναι για λόγους ασφαλείας προφανώς. Επειδή είναι ανάγκριφο το έδαφος κτλ., δεν μπορεί το αεροσπλάνο και να, πάρει, να κάνει προς θαλάσσιο να πάρει νερό, να γεμίσει με νερό και να πάει με ασφάλεια μετά χωρίς να έχει ορατότητα. Δεν έχει ραντάρ. Δεν μπορεί να κάνει προσθαλάσσωση έτσι με το ραντάρ, να κατέβει, να πάρει νερό και να πάει σε, φαντάσου τώρα, σε χαράδρες και αυτά χωρίς να βλέπει, χωρίς φως. Δεν μπορεί να πάει. Δεν είναι δηλαδή όπως γίνονται οι πτήσεις στην πολιτική αεροπορία που γίνονται 24 ώρες με τα ραδιοβοηθήματα κτλ. Εκεί είναι για προφανείς λόγους απαγορεύεται, έτσι. Νομίζω ότι είναι προφανείς οι λόγοι. Α, που δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι απαγορεύεται. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν απαγορεύεται από κάπου. Τους λύθηκε η απορία. Τι να πω. Τώρα για τα ελικόπτερα. Για τα ελικόπτερα αναλόγως στην πτήση. Αναλόγως στην πτήση. Αν είναι για πτήση πάλι παράδειγμα που μπορεί να είναι για πυρόσβεση, mm-hmm. που έχει να κάνει με να πάει κοντά σε σπίτια, να πάει κοντά σε ανάγλυφο εδάφος κτλ. Εκεί δεν μπορεί δύσκολα, να γίνει. Ε? Δεν μπορεί να γίνει. Όχι δύσκολα. Μπορεί όμως να πετάει άνετα στην Ουάσιγκτον, α πούμε, διάμεσα από του ουρανοξύστε. Να φύγει, πρόσεξε, να φύγει από ένα αεροδρόμιο και να πάει να προσγειωθεί σε ένα άλλο αεροδρόμιο, μπορεί. Mm-hmm. Και αφού ανάμεσα υπάρχουν ραδιοβοηθήματα. Να κάνει ενδιάμεσα στους ουρανοξύστες. Δεν το ξέρω αν τους αφήνουν, δεν το ξέρω. Α, δεν το, δεν το γνωρίζω τι κάνουν στην Αμερική. Άρα κατάλαβες, έτσι, Ελλάδα, έχουμε δει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στην Ελλάδα... Και όλοι αναρωτηθήκαμε, αφού δεν γίνεται πτήση με τέτοιο Ελλάδα τρόπο. Στην Ελλάδα έχουν κάνει διασώσεις. Και Πούμα έχουν κάνει διασώσεις και βράδυ. Έχει χρειαστεί δηλαδή που έχουν πάει βράδυ με λίγο φως και έχουν κάνει διασώσεις και σε νησιά και σε περιστατικά. Έχουν κάνει τέλος πάντων. Τώρα για πυρόσβεση δεν μπορεί να γίνει, το καταλαβαίνεις, έτσι. Γι' αυτό και προσπαθούν μέχρι το τελευταίο φως κυριολεκτικά και μπράβο, μια και το αναφέρεις. Κυριολεκτικά μέχρι το τελευταίο φως του ηλίου να κάνουν ρήψεις προκειμένου να βοηθήσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο βοηθούν τα αεροσκάφη στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Αεροσκάφη τα οποία καλό είναι να τα συντηρήσουν και να τα έχουμε, γιατί το φετινό παράδειγμα του 17. Αυτό που πάθαμε το καλοκαίρι του 17 που μείναμε με τρία αεροπλάνα, να γίνει μάθημα. Θέλω να πιστεύω. Δεν το νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Χρόνια πολλά λοιπόν γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Και στην τρίτη καλύτερη πολεμική αεροπορία του κόσμου μας γράφει ο Γιάννης ο Χατζόπουλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στον Νίκο Τολιανό. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Την καλημέρα μας στο Γιώργο Τορασιά και τον Βαγγέλη τον Μπουγιώτη.
Πάνω από τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται το βαρομετρικό χαμηλό, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες, παρακαλώ. Σύμφωνα με την πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα επηρεάζουν τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Θράκη, καθώς και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τόπους το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο και συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές και από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από σήμερα αργά το βράδυ. Να πούμε ότι είχαμε υπερκαταιγίδα στην Πάτρα, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά. Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας πλήττουν δυνατές καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπως αναφέρει το tempo24.gr, για να είμαστε και σωστοί. Εκτός από την ισχυρή καταιγίδα στην περιοχή, πέφτουν και πάρα πολλοί κεραυνοί. Ήδη σε κάποιες περιοχές άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα λόγω της συγκέντρωσης του νερού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις 5 περίπου τα ξημερώματα της Τετάρτης, κεραυνός έπεσε στην οδό Καλαβρίτων με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε χωράφι κοντά σε κατάστημα της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν 4 άνδρες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ, επιποδός βρίσκονται η αστυνομία, η πυροσβεστική για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται. Σε επιφυλακή είναι και ο Δήμος Πατρέων, αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ο Δήμος Πάτρας βρίσκεται σε επιφυλακή και συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις, ενώ αν παρατηρηθούν φαινόμενα πλημμύρων, να απομακρυνθούν από τα σημεία και να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική. Προβλήματα είχαμε και στα Ιωάννινα, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού Ιωαννίνων, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την ευρύτερη περιοχή με συνεχείς βροχοπτώσεις και κατά τόπους καταιγίδες. Στο νότιο τμήμα του νομού διακόπηκε η ηλεκτροδότηση από το βράδυ της Δευτέρας έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, όταν δέντρο έπεσε σε καλώδια της ΔΕΗ. Είχαμε καταπτώσεις πετρών και χωμάτων που έχουν σημειωθεί σε κτίσματα σε πολλά χωριά, ακόμη και στο Μέτσοβο. Και στα Ζαγοροχώρια βλέπω εδώ. 5 μηχανήματα πολιτικής προστασίας περιφέρειας Ηπείρου βρίσκονται ήδη στα σημεία που έχουν αναφερθεί τα προβλήματα, φροντίζοντας την αποκατάστασή τους. Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν και το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Και τώρα να πούμε αναλυτικά τον καιρό για σήμερα. Βροχές καταιγίδες που πρόσκαιρα κατά τόπους είναι ισχυρές, σημειώνονται στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, από τα δυτικά σιγά σιγά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν στα νότια πελάγη 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Να δούμε λίγο την Ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσχερα ισχυρές, σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες 4 με 6 μποφόρ. Νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ τις απογευματινές ώρες δυτικούς ανέμους. Θερμοκρασία 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας γραμμή, όπου πρέπει να είναι η κυρία, λογικά υποθέτω είναι ακόμη στη γραμμή. Κυρία Ιωάννα Θανασούλα, μας ακούτε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων, του Συλλόγου Εργαζομένων στην Νοσηλευτική Μονάδα του Ναυπλίου, στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου, και αυτή την ώρα, από τις 8 ήδη το πρωί, πραγματοποιείται 2-ωρη παράσταση διαμαρτυρίας στον άβλιο χώρο του νοσοκομείου. Για ποιο λόγο, κυρία Θανασούλα? Ο λόγος που σήμερα ξαναβγήκαμε πάλι στο προάβλιο εδώ του εργασιακού μας χώρου είναι ότι η τελευταία διοίκηση της μονάδας μας δεν κάνει τίποτα για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους. Κάνει το αντίθετο, θέλει να μας σπρώξει στην αφάνεια, θέλει να μας σπρώξει στην υποβάθμιση, στο μαρασμό τον οικονομικό, γιατί ενώ πρωτόδικα έχουμε κερδίσει καταβολή των δεδουλευμένων, περιπομένων αμοιβών μας, των νυχτερινών μας, των αργιών μας και όλα τα υπόλοιπα που εμείς δουλεύουμε εδώ επί 24 ώρου βάσεως. Αυτοί προχωράνε με δική τους απόφαση και με δική τους εισήγηση το να κάνουν έπεση σε αυτή την θετικά πρωτόδικη απόφαση. Άρα λοιπόν για τον κόσμο που μας ακούει... Είμαστε θυμωμένοι. Ναι. Ξέρετε όλοι τα προβλήματα των νοσοκομείων. Βεβαίως. Πολλές φορές έχουμε δίπλα μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είσαστε γνώστες των προβλημάτων. Έχουμε βγει πολλές φορές στα προάβλια, στους δρόμους, τα πανό μας, με τη διαμαρτυρία μας, σε εσάς, στα κανάλια, σε όλους. Ξέρετε τι περνάμε. Παρ' όλα αυτά το νοσοκομείο είναι ανοιχτό. Παρ' όλα αυτά το νοσοκομείο δουλεύει, εξυπηρετεί κόσμο, ετόπιους, ξένους, επισκέπτες. Λοιπόν, είναι η χειρότερη διοίκηση που έχω συναντήσει εγώ τουλάχιστον στην 20η μου θητεία σε αυτό το ίδρυμα. Mm-hmm.
δεν έχουμε καμία υποστήριξη. Κάνουν εισήγηση ο αναπληρωτής διοικητής και η διοικητική διευθύντρια που έχει τοποθετηθεί σε αυτή την καρέκλα. Κάνουν εισήγηση να κοπούν τα χρήματά μας που οι ίδιοι οι διοικητές, οι προηγούμενοι βέβαια από αυτούς, είχαν αποφασίσει να μας τα κόψουν γιατί δεν είχαν λεφτά να μας πληρώσουν. Εμείς όμως δεν αποφασίσαμε να κλείσουμε, εμείς δεν αποφασίσαμε να κόψουμε τις βαλβίες μας. Μισό λεπτά, κυρία Θανασούλα. Κυρία Θανασούλα, για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτά τα χρήματα τα οποία δικαιώνεστε για να σας αποδοθούν για εργασία σας, είναι απόφαση δικαστηρίου. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που τα δουλεύουμε εμείς με νύχτες, με αργίες, με Κυριακές, που όλος ο κόσμος και οι υπόλοιποι διοικητάδες εδώ είναι στα σπίτια τους και στις εκδρομές τους, και μας τα έχουν κόψει. Πήγαμε με δικηγόρο στο πρωτοδικείο. Πρωτόδικα λοιπόν έχουμε απόφαση θετική. Άρα είναι λοιπόν απόφαση της δικαιοσύνης. Το 2012 και 2013 που πάλι πήγαμε δικαστικά, έχουμε κερδίσει και τα έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα με την προηγούμενη διοίκηση. Αλλά αυτή η κυβέρνηση, αυτή η διοίκηση, συγγνώμη εδώ, η αριστερή που είναι με τους εργαζόμενους, μας τα κόβει. Θέλει να κάνει έφεση για να μην μας τα δώσει. Εσείς κάνατε μια προσπάθεια, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, κάνατε μια προσπάθεια να ζητήσετε το λόγο, ας πούμε, αν μπορώ να το πω, για ποιο λόγο για γίνεται λόγο αυτή η ενέργεια. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω εγώ τώρα, θέλοντας να κάνω το συνήγορο, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο της διοίκησης, ότι το κάνουμε αυτό για να μην θεωρηθεί ότι δεν διαφυλάσσουμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Είναι και αν τυπικό. Και αν υπάρχει και μια νομική προστασία, ναι, ή νομικές συμβουλές. Ότι είναι τυπικό, τέλος πάντων, ότι είναι τοπικό. Όχι, και ότι υποχρεούμαστε να το κάνουμε. Έγινε προσπάθεια προχτές την Τετάρτη, συναντηθήκαμε εδώ, το ΔΣ του σωματείου μας συναντήθηκε με τον αναπληρωτή διοικητή της μονάδας του Ναυπνίου και με τη διοικητική διευθύντρια. Αυτό που μας υποστήριξαν ήταν ότι ήταν συμβουλή της δικηγόρου που έχει βάλει το ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα η διοίκηση του νοσοκομείου Ναυπνίου. Όμως για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι κάποια χρήματα που τα διεκδικούμε έξτρα. Δεν είναι κάποιο επίδομα όπως κάποιες φορές κάνουν κάποιες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων για να πάρουν κάποιο έξτρα επίδομα οτιδήποτε. Είναι δεδουλευμένα, κύριε Ζωή μου, κυρία Δρίτσα μου, είναι δεδουλευμένα. Είναι χρήματα που εγώ δουλεύω σήμερα νύχτα, που εγώ θα ξαναδουλέψω αύριο νύχτα, που την πρωτοχρονιά που εφημερίζει το νοσοκομείο μας θα κάνουμε παραμονή εδώ κάποιοι άνθρωποι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα είσαστε στα ρεβεγιόν σας και στα σπίτια σας. Είναι δεδουλευμένα, τα έχουμε δουλέψει. Δεν είναι επιδόματα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι έξτρα για κάποιο λόγο, γιατί έτσι μας κάπνισε. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή, προσέξτε το οξύμορο, έχουν τις συμβουλές, γιατί ζητήσαμε και τη συμβουλή της δικιάς μας δικηγόρου, αλλά ζητήσαν και κάποιον έξτρα δικηγόρο η διοίκηση να του συμβουλεύσει. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι δύο δικηγόροι είπαν, παιδιά, μην προχωράτε σε έφεση, δεν πρόκειται να κερδίσετε έτσι τίποτα, απλά θα τρελάρετε τον χρόνο και θα πάει πιο μετά η πληρώμη των εργαζομένων. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι θα κερδιθεί αυτή, δηλαδή η έφεση θα χαθεί από δύο μέρες. Ναι, αλλά επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν οι χρόνοι. Επειδή ξέρουμε όμως πώς λειτουργούν και οι χρόνοι στα δικαστήρια και ειδικά στα διοικητικά δικαστήρια, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2017, βγαίνει το 17, εκδικούμε χρήματα του 14-15, να ξέρετε, και αυτά τα χρήματα δεν προβλέπω να βγαίνουν νωρίτερα από το 2020. Μάλιστα. Ο πρόεδρος του νοσοκομείου είναι κοντά σας. Ο πρόεδρος του νοσοκομείου είναι κοντά σας. Ο διοικητής εννοείται. Ο διοικητής, ναι. Ναι, αυτό σας λέω, ότι πήγε στο συμβούλιο και αντί να μας υποστηρίξει, είπε ότι παιδιά, η δικηγόρος λέει να κάνουμε έφεση, να κάνουμε έφεση. Αυτό σας λέω, αυτό μας έχει εξοργήσει περισσότερο, ότι δεν έχουμε καμία στήριξη. Πήγε ο διοικητής του νοσοκομείου Ναυπνίου που κάθεται στην καρέκλα του, επειδή εμείς δουλεύουμε και κρατάμε ανοιχτό, για να παίρνει αυτός τους παγκούλους μισθούς του, πήγε στο συμβούλιο, στο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Εργολίδας και είπε ότι να κάνουμε το νόμιμα. Ποια είναι το νόμιμα, ο δικηγόρος είπε αυτό. Να κάνουμε έφεση. Άντε πάμε, βούρια έφεση, παιδιά. Άρα εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, αναδεικνύετε την ηθική διάσταση του θέματος και όχι την νομική. Διότι νομικά. Ενδεχομένως. Έχει ο καθένα δικαίωμα, κύριε Ζωή. Νομικά. Δεν είπαμε ότι κάνουν κάτι παράνομο. Διότι σωστά, νομικά. Εμείς αναδεικνύουμε το ότι δεν έχουμε συμπαράσταση, ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε. Γιατί η προηγούμενη διοίκηση, εγώ θα σα θέσω την ερώτηση. Η προηγούμενη διοίκηση δεν ήθελε να ήταν νομικά καλυμμένη. Η προηγούμενη διοίκηση, λοιπόν, όταν κερδίθηκαν τα λεφτά το 2012-2013, γιατί ήταν πάλι το ίδιο πράγμα, μας τα έδωσε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Χωρίς να ασκηθούν θέσεις, χωρίς τίποτα. Α, υπάρχει προηγούμενο, λοιπόν, μάλιστα. Βεβαίως. 12-13, γιατί 4 χρόνια είναι που μας κόβουν λεφτά. Εμείς πήγαμε τώρα για την άλλη διετία, το 14-15. Η προηγούμενη διοίκηση δεν ήθελε να είναι νομικά καλυμμένη.
Αυτοί εδώ είναι αυτοί που τους νοιάζει νομικά. Είναι απαράδεκτοι, σας είπα. Θέλουμε να σηκωθούν να φύγουν. Να φύγουν από πάνω μας. Να δουλεύουμε μόνοι μας χίλιες φορές. Είναι απαράδεκτοι. Δεν μπορούμε άλλο να τους έχουμε σκεφτεί. Καταλαβαίνω ότι βγαίνει θυμός και αγανάκτηση. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και το τελευταίο, για να γίνει και μία ανακοίνωση από το, ναι, από το σταθμό σας. Άλλη απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου Αργολίδας, προσέξτε, του ΔΣ του νοσοκομείου του Σωματείου, ήταν, ενώ είχαμε μία προσφορά, αν θέλετε, νοσοκομείου Κορίνθου για αξονικό, αποφάσισαν να μην τον δεχτούν. Γιατί εμείς είμαστε εξαλλαστοί και δεν θέλουμε αξονικούς. Μάλιστα. Και αυτή η απόφαση. Πείτε, αν θέλετε να μιλήσετε με τους διοικούντες και να σας πούν τι έχει και τι δεν έχει. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε άλλωστε. Βεβαίως, βεβαίως. Το μόνο που θέλω να ξέρουμε, ο κόσμος να είναι δίπλα μας, δεν τους θέλουμε απέναντι τον κόσμο. Το λαό που εξυπηρετούμε αγόρκιστα όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, τους θέλουμε δίπλα μας. Δίπλα μας και ενάντια σε αυτές τις διοικήσεις που καταστρέφουν την υγεία, καταστρέφουν την παιδεία, καταστρέφουν τη χώρα μας. Καλό είναι να ακούμε λοιπόν και την πλευρά των εργαζομένων, γιατί η Αλεξία. Ακούσαμε πολλούς παλικαρισμούς και λεονταρισμούς από τον κύριο Πολάκη κυρίως και από τους επικεφαλείς του Υπουργείου. Ναι, μισό λεπτάκι όμως μιλάω για τη συγκεκριμένη, γιατί και η κυρία Θανασούλα καλά έκανε και το επισήμανε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε. Δεν λέω ότι οι προηγούμενοι τα έκαναν καλά, αλλά έχουμε μια συγκεκριμένη και κατάσταση και μάλιστα καταφέρεται συγκεκριμένα κατά συγκεκριμένων ανθρώπων που είναι στη διοίκηση και άσκησαν όπως ενδίκως έχουν τη δυνατότητα το δικαίωμα της εφέσεως, αλλά όπως επισημαίνει. Στην ουσία απλά χρονοτριβούν. Δεν θα κερδίσουν κάτι και θα κάνουν 2-3 χρόνια. Ακριβώς. Θα κάνουν 2-3 χρόνια ακόμη να πάρουν τα χρήματα. Κυρία Θανασούλα, σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Πραγματικά φανερή η αγανάκτηση της Ιωάννας Θανασούλα. Βέβαια, εμείς για να είμαστε σωστοί με τη δουλειά μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε, να βρούμε επαφή με τον διοικητή του νοσοκομείου Ναυπλίου για λόγους διοντολογίας. Να στείλουμε καλημέρες στην Κύπρο. Στο Johannesburg, στον φίλο μας τον Γιάννη τον Αναστασόπουλο, στον Παναγιώτη τον Τριπολιτσότη, στην Κόρινθο, στον Γιάννη τον Στεφανή, στον Χάρη τον Δημόπουλο. Καλημέρα σε όλους σας, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας και σήμερα. Σε πάω σε μια είδηση από την Αθήνα, mm-hmm. που δείχνει το μέγεθος πλέον, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στην ΑΣΟΕ. Η σύγκλητος λοιπόν του Οικονομικού Πανεπιστημίου αποφάσισε να διακόψει την εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος στο κεντρικό κτίριο σήμερα, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11 ως τις 3 το μεσημέρι, με σκοπό να ακουστεί από την πολιτεία και την κοινωνία η κραυγή αγωνίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Όπως αναφέρει η σύγκλητος του Ιδρύματος, η καθημερινή πλέον παρουσία των τοξικοεξαρτημένων ατόμων στο Ίδρυμα δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μελών της κοινότητας. Παρεμποδίζει την εκπαιδευτική λειτουργία, αποθαρρύνει τους φοιτητές να προσέρχονται στις αίθουσες της διδασκαλίας, βλάπτει την ακαδημαϊκή εικόνα και προσβάλλει το κύρος του Πανεπιστημίου, η λειτουργία του οποίου εν τέλει καθίσταται δυσχερής έως και αδύνατη υπό τις συνθήκες αυτές. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει επανειλημμένως απευθυνθεί στους αρμοδίους φορείς της πολιτείας και έχει ενημερώσει για τις δυσκολίες και τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούνται από την κατάσταση αυτή, χωρίς δυστυχώς το αποτέλεσμα. Χωρίς να υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται. Θα θυμίσω ότι ήταν στην ΑΣΟΕ όπου εδάρει άτομο με ειδικές ανάγκες. Ήταν η ΑΣΟΕ στην οποία πρώην μιας εβδομάδος επίσης χτυπήθηκε διοικητικό προσωπικό και ένας φοιτητής, δεν ξέρω τι ήταν, στέλεχος διοικητικό προσωπικό, μια κυρία η οποία πήγε να σταματήσει κάποιους που χτυπούσαν άλλον μέσα στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα είναι. Τι να πω τώρα, αποκαρδιωτική, το λέω πολύ κομψά φαντάζομαι και γι' αυτό το λόγο υπάρχει λοιπόν σήμερα η σχετική παράσταση διαμαρτυρίας και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Επίσης, διάβαζα Αλεξία, δεν το διάβασα, μάλλον το είδα στην τηλεόραση, στο Star, υπήρχε ένα σχετικό ρεπορτάζ, ο 32χρονος δολοφόνος του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου, ένας εκ των δολοφόνων του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου, βρέθηκε, κρυβόταν για 3-4 ημέρες σε πουλές, σε κατάληψη. Σε κατάληψη αναρχικών. Το πιο ασφαλές σημείο γι' αυτό. Ακριβώς. Το πιο ασφαλές. Κρυβόταν, πήγε για 3 μέρες και κρυβόταν εκεί. Σε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, mm-hmm. νομίζω σχολείο, παλιό σχολείο είναι, όπου το έχουν κάνει εκεί στέκη
λαθρομεταναστών, προσφύγων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση τουρλού, όπως κατάλαβες. Αν ανοίξει πυρ κάποιος μέσα, εναντί των αστυνομικών, ένα λεπτό. Αν ανοίξει πυρ ένας εναντί των αστυνομικών, ο αστυνομικός δεν έχει το δικαίωμα να ανοίξει πυρ. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Να μας την κάνει τον κύριο Παπαθεοφάνη να σου πει. Ο νόμος στην Ελλάδα, ο νόμος στην Ελλάδα για τη χρήση όπλου από τους, για τη χρήση. Ναι, για το να αναπτύξει αστυνομικό όπλο είναι πολύ πολύ μπερδεμένο. Παίζει να βρει και τον πελάτη στον αστυνομικό. Μα είχε ανοίξει πύρο άλλο εναντίον του. Αυτό θα κάθεται να περιμένει τη σφαίρα να έρθει. Εντάξει, όχι, αλλά αν το σκοτώσει έχει, μπορεί να έχει και πρόβλημα. Και σε έχει ανοίξει ο άλλο πύρο εναντίον του. Και βρέθηκε η κολόνα δίπλα, ας πούμε, και καρφώθηκε η σφαίρα. Δεν υπάρχει η αστυνομική. Οι κανόνε εμπλοκή. Οι κανόνε εμπλοκή στην Ελλάδα, οι αστυνομικοί έχουν επισημάνει. Πολλές φορές, όταν μιλούν για το επικίνδυνο του επαγγέλματος και ζητάνε για παράδειγμα να το γνωριστεί η επικινδυνότητα και το σχετικό επίδομα, κάνουν λόγο και για αποσαφήνιση ή βελτίωση των κανόνων εμπλοκής και της νομοθεσίας σχετικά. Τώρα, εγώ στέκομαι στον 32χρονο, ο οποίος βρήκε άσυλο σε πολλά εισαγωγικά και καταφύγιο σε αυτή την κατάληψη και λέω, καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μέσα, έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, σε χώρους που είναι άβατα, περί αυτού πρόκειται. Ποιος μας λέει εμάς ότι μέσα εκεί δεν βρίσκουν άσυλο και καταφύγιο κακοποιά στοιχεία? Έχουν ελεγχθεί αυτοί οι χώροι? Ή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει? Δηλαδή, καταλαμβάνει ένα κτίριο και μέσα εκεί, ό,τι καρδιάς καρύδι υπάρχει, είναι μέσα εκεί συγκεντρωμένο. Το αναφέρω διότι το είδα χθες στο ρεπορτάζ και νομίζω λέει πολλά. Γιατί όταν σου έλεγα από αυτό το βήμα εδώ, Αλεξία, προ μια εβδομάδα, μαζί τα λέγαμε εδώ, ότι στην Αθήνα κουμάντο κάνουν οι αναρχικοί και μόνο οι αναρχικοί, αποδεικνύεται από τις πράξεις και από τα γεγονότα. Από αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε κάθε μέρα. Ναι. Τώρα, είχαμε μια εξοργιστική εικόνα χθες, θεωρώ, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε. Υπάρχει εξεταστική, λειτουργεί εξεταστική για τα σκάνδαλα στο τομέα της υγείας. Ναι, μέχρι το 2014. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι μέχρι το 2016. Αλλά τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ ελέγχει τους προηγούμενους, δεν θέλει να ελεγχθεί ο ίδιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργεί εξεταστική επιτροπή. Πήγε λοιπόν η κυρία Κατερίνα Πολίζου, πέρασε από την επιτροπή, η οποία είναι διατελή χρέη προϊσταμένη του τμήματος οικονομικής διαχείρισης του Κελπνό. Με λίγα λόγια, είναι αυτή που κάνει κουμάντο στα οικονομικά του Κελπνό από το 2007, παρακαλώ. Φοβισμένη, η κυρία Πολίζου, η οποία πραγματικά δεν εισέφερε τίποτα ή εισέφερε ελάχιστα στην επιτροπή. Η οποία επιτροπή, για τον κόσμο που μας ακούει, να πούμε πως έχει καθήκοντα εισαγγελικού λειτουργού ή ανακριτικού λειτουργού. Δηλαδή, και από τον νόμο είναι σαν να τη φωνάζει ο εισαγγελέας, να το πω διαφορετικά. Άσχετα αν εκεί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 10 βουλευτές μέλη της επιτροπής και κάνουν ερωτήσεις. Είναι ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο πράγμα, σαν να την φώναξε ως μάρτυρα ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Και εκεί πραγματικά είδα τη γυναίκα αυτή, η οποία είπε: δεν σας απαντώ. Έτσι. Έχει κάθε λόγο λοιπόν, εγώ δεν θα, η κυρία Πολίσου, να διευκρινίσω, δεν είναι ούτε κατηγορούμενη, ούτε ύποπτη. Κλήθηκε εκεί ως μάρτυρας, με κάποια στοιχεία που ξέρει, ούτε να φέρεται πουθενά από το εισαγγελικό, τον παραπεμπτικό της εισαγγελίας προς την Επιτροπή της Βουλής. Δεν υπάρχει πουθενά μέσα το όνομά της, ότι έχει διασπαθήσει χρήμα, ότι τέλος πάντων είναι εμπλεγμένη κάπου, ότι τίποτα. Απλά εκλήθη ως προσωπικό της του Κελπνό να εισφέρει στην υπόθεση. Και είδα μια σιωπή, μια ομερτά. Δηλαδή, πολύ παράξενο μου φάνηκε αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει. Μου φάνηκε πολύ παράξενο. Και όταν ο κόσμος ακούει για Κελπνό, έχει διαβάσει, έχει μάθει, μέσα από διαρροές που μπορεί να μην είναι απόλυτα ακριβείς, για χορό εκατομμυρίων, δεν πρέπει και αυτή από την πλευρά της να εισφέρει όσο μπορεί. Πραγματικά, όσοι δείτε το σχετικό βίντεο, είναι αναρτημένο. Για παράδειγμα, είναι αναρτημένο σε αργολικές ειδήσεις. Σας λέω, μπορείτε να μπείτε εκεί να το δείτε. Αλλά σε αργολικές ειδήσεις υπάρχει η ερώτηση ενός βουλευτή. Αν δείτε και ερωτήσεις άλλων βουλευτών που υπάρχουν σε διάφορα βίντεο από άλλες παρατάξεις, είναι πραγματικά εξοργιστικό ο τρόπος, δικαίωμά της. Δεν ξέρω και αν είναι δικαίωμά της η σιωπή. Δεν το γνωρίζω, γιατί η σιωπή είναι δικαίωμα του κατηγορουμένου ή του υπόπτου ενδεχομένως. Αυτή δεν πήγε με αυτές τις δύο κατηγορίες, με αυτές τις δύο ιδιότητες εκεί, στην Επιτροπή, η κυρία Πολίζου. Ούτε ως ύποπτη πήγε, ούτε ως κατηγορουμένη, για να επικαλεστεί το δικονομικό της δικαίωμα της σιωπής. Φαντάσου, η γυναίκα πήγε ως μάρτυρας. Πόσο φοβισμένη, ήταν φοβισμένη όμως.
Ναι, ήταν φοβισμένη, αλλά με συγχωρείς. Δεν είχε κάποιο λόγο να είναι φοβισμένη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ που είδα τη γλώσσα του σώματος στο βίντεο, γιατί είδα όλα τα βίντεο. Είδα τα περισσότερα βίντεο. Δεν είχε κάποιο λόγο η κυρία Πολύζου να είναι φοβισμένη, διότι ούτε κατηγορουμένη είναι, ούτε ύποπτη είναι, ούτε υπάρχει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο για το πρόσωπό της στη δικογραφία που διαβίβασε ο εισαγγελέας στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό λέω. Και δεν ξέρω, επειδή ακριβώς δεν είναι ούτε κατηγορουμένη ούτε ύποπτη, αν έχει το δικαίωμα της σιωπής που έχει ο κατηγορούμενος ή ο ύποπτος. Αυτά πραγματικά νομίζω ότι για αυτό το θέμα, σε ό,τι αφορά το κελπνό, για όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, είδα άλλους που προσήλθαν στην Επιτροπή που μίλησαν. Α πούμε, έχει πάει ο κ. Μαρτίνος που ήταν προφυλακισμένος, ο πρόεδρος του Ερίκου Ντινάν, αν θυμάσαι. Και με επιβαρημένη την υγεία. Έχουν περάσει πολλοί από τον. Έχουν περάσει πρώην υπουργοί από το κομμάτι αυτό. Και είδα την κυρία Πολύζου, η οποία να λέει: δεν θα σας απαντήσω. Τη ρωτούσαν μετά. Άλλο. Δεν θα σας απαντήσω. Τη ρωτούσαν. Δεν θα σας απαντήσω. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτή η στάση είναι λίγο. Να μην πω ανεχοποιητική, έτσι, γιατί η γυναίκα δεν κατηγορείται για κάτι. Είναι όμως τουλάχιστον παράξενη. Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι στο Ναύπλιο ολοκληρώνεται η διαγράμμιση για τις θέσεις στάθμευσης στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων. Τα σήματα στάθμευσης των δικαιούχων έχουν ήδη εκτυπωθεί και θα μοιραστούν το προσεχές διάστημα μετά από νεότερη σχετική ανακοίνωση. Υπενθυμίζουμε ότι 6 φύλακες στάθμευσης είναι η Αμαλία, Σπηλιάδου, Συγκρού, 5 Αδέλφια, Πλατεία Πολιτικού Νοσοκομείου και Λιμάνι. Παράλληλα, ολοκληρώνεται το έργο τοποθέτησης μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας. Δικαίωμα διέλευσης από την μπάρα θα έχουν όλοι οι κάτοικοι και επαγγελματίες της παλιάς πόλης, καθώς και οι υπηρεσίες που λειτουργούν μέσα σε αυτή. Οι δικαιούχοι θα προμηθευτούν από το Γραφείο Δημάρχου την ειδική μαγνητική κάρτα διέλευσης μετά από σχετική νεότερη ανακοίνωση. Υπενθυμίζω ότι η μπάρα θα είναι ανοιχτή κατά τις θεσπισμένες ώρες φορτοεκφόρτωσης, 6 το πρωί με 11 το πρωί καθημερινά. Και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Επανερχόμαστε με καλημέρες. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 41 λεπτά μετά τις 9, εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στα φυτώρια του Στέλιου Σταματάκου. 35 χρόνια πείρας στα φυτώρια ο Στέλιος Σταματάκος. Όλα του τα προϊόντα, όλα τα εσπεριδοειδή, τα δέντρα αλλά και τις ελιές, όταν σας τα παραδίδει, θα πάρετε μαζί και διαβατήριο φύτο υγείας στην καλημέρα μας. Καλημέρα στο εκτείον Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης, 1611 το τηλέφωνο που καλούμε για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε αυτή την εξαιρετική ομάδα. Την καλημέρα μας στη Νίτης Γκάζ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση Coral Gas, Αγία Ελεούσα στον Ναύπλιο. Φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας με απόλυτη εγγύηση και ανταγωνιστικές τιμές. Κύριε Παρού! Ναι! Καλή σας ημέρα! Καλημέρα! Χρόνια πολλά! Ευχαριστώ! Η εκπομπή μαζί, Αλεξία Δρίτσα, Βασίλη Ζώης. Γεια σου, Αλεξία! Είμαστε στον αέρα! Είμαστε ζωντανά στον αέρα, πήραμε να σας ευχηθούμε για την ονομαστική σας εορτή, κύριε Παρού. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά, γράψατε. Να σας χαιρόμαστε, να είστε γερός και δυνατός. Να έχετε και εύχομαι η εκπομπή να τα χιλιάσει. Ευχαριστούμε σας πολύ, ευχαριστούμε σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα σήμερα. Ευχόμαστε κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και, επίσης, και δύναμη για κοινωνικούς αγώνες, κύριε Παρού. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλημέρα. Εμείς ξεκινήσαμε. Ξεκινάμε τα χρόνια κόσμο πολλά. Να πάμε στους επόμενους, πάμε σιγά σιγά. Να πούμε λοιπόν ότι στην Νίτης Γκάζ θα βρούμε ανταγωνιστικά υγρά καύσιμα, αλλά και φυσικά Coral Gas ή απόλυτη εγγύηση. Να στείλουμε καλημέρες στο επώνυμο Φάσιον, Άργου 49 στο Ναύπλιο και Δανάου 15 στο Άργους, από το πρωί μέχρι και το βράδυ. All day fashion, σε όλα τα χρώματα, σε όλα τα σχέδια, σε όλα τα νούμερα.
με απόλυτη ποιότητα και εξαιρετικές, εξαιρετικότατες εκπτώσεις. Μισό λεπτό να δω, Βασίλη μου. Ναι. Αν αυτό που σου είπα το έχουμε εδώ, αν μπορώ να το βρω. Ποιο, για να δω, μισό λεπτό, μισό λεπτά. Ναι, να μας πεις εσύ να πω ότι... Όχι, να μην μας πεις τίποτα, πάρ' το. Τι είναι αυτό. Α. Δεν θέλουμε να μας πεις σήμερα. Λοιπόν, δεν θέλουμε, δεν είναι η ώρα σου. Λοιπόν, επώνυμο φάσκεν. Εκπτώσεις έως και 50% από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, κοκτέιλ ντύσιμο, απόλυτα βραδινό, πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις στο επώνυμο φάσκεν, δύο καταστήματα, Άργος 49 στο Ναύπλιο και Δανόου 15 στο Άργος. Στέλνουμε καλημέρα στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο. Ανανεωμένο περιβάλλον, υπέροχος χώρος, μια άλλη οπτική γωνία της πλατείας Συντάγματος, αυτό το ιστορικό κέντρο του Ναύπλιου, που θα μπορούμε να το απολαμβάνουμε. Και το απολαμβάνουμε ήδη σε εξαιρετικές τιμές και υπέροχες γεύσεις. Από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Στέλνουμε καλημέρα στη GD Energy Solutions, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νέλη Σένα στο Ναύπλιο, ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Κάνουμε οικονομία. Κάνουμε οικονομία με φωτισμό LED, με εξοικονόμηση ενέργειας από αυτονομίες. Δεν ξέρω, χτυπάει. Θα δούμε. Θα το δούμε. Θα προσπαθήσουμε πάλι. Ωραία. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες, high definition. Παρακολουθούμε το χώρο μας απομακρυσμένα, ακόμη και με κινούμενες κάμερες. Για να αποφύγουμε όλο αυτό το θέμα με την εγκληματικότητα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε ο Μιχάλης ο Κουτσουρής. Είμαι, ναι. Είμαι η Αλεξία Ιδρίτσα, δίπλα μου ο Βασίλης ο Ζώης από την εκπομπή Μαζί και σας λέμε καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεροί και δυνατοί όλοι. Να είστε καλά και εσείς. Υγεία. Υγεία ευχόμαστε. Πάντα έτσι γερός δυνατός. Τα χέρια σας. Κρεμόμαστε από τα χέρια σας. Αισθητικός χειρουργός ο Μιχάλης Κουτσούρης. Θα τον έχουμε κοντά μας, ελπίζουμε. Κάποια στιγμή που θα το αποφασίσει. Τις επόμενες ημέρες, κάποιες και μέσα στο χρόνο και μέσα στο μήνα, να έχουμε μια συνάντηση και να τα πούμε όλοι από κοντά. Τέλεια. Χαρά μας. Να χαίρεστε την οικογένειά σας την υπέροχη, τα τρία παιδάκια σας και τη σύζυγό σας. Και πάλι χρόνια πολλά από την εκπομπή μας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλές και δυνατές εκπομπές και δυναμικές εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τις ευχές για χρόνια πολλά και. Στη GD Energy Solutions θα κάνουμε οικονομία, είπαμε, μείον 80% έκπτωση, μείωση θα δούμε στο λογαριασμό, αν τοποθετούμε λαμπτήρες φωτισμού LED. Και επίσης, όσον αφορά το ίντερνετ, γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ, θα το βρούμε στη GD Energy Solutions, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Νέλη Σένα στον Άφλο, ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι εκεί θα δούμε μεγάλη διαφορά, δεν θα έχουμε φάουλ, δεν θα έχουμε υπέρογγες χρεώσεις. Τώρα ο λόγος σε σένα. Να πω καταρχήν, για να είμαστε σωστοί και με τη δουλειά μας, επικοινωνήσαμε με το γραφείο του Διευθυντή, του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, που είναι υπεύθυνος για το νοσοκομείο του Ναυπλίου, του κ. Φαράντου. Ο άνθρωπος είναι σε μια συνάντηση. Ενδεχομένως θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μπορέσουμε να τον βγάλουμε στον αέρα, ώστε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Μιλήσαμε με την κυρία Θανασούλα, διαμαρτύρονται εργαζόμενοι διότι άσκησε ένδικο μέσο, άσκησε έφεση σε μια πρωτόδικη απόφαση που υπάρχει για την καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, άσκησε έφεση η διοίκηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να μιλήσουμε με τον κύριο Φαράντο. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο, συγκλώνησε σε πρώτο χρόνο ο θάνατος, η δολοφονία της 32χρονης Δώρας, μιας νέας κοπέλας. Και τελικά είχαμε τη σύλληψη και την ομολογία στους αστυνομικούς του δολοφόνου, 58χρονος νομίζω, ο οποίος αναφέρει πως πήγα στο νεκροταφείο για να την κλέψω. Την είδα τυχαία και την πλησίασα. Έβγαλα το μαχαίρι και την απείλησα να μου δώσει την τσάντα. Εκείνη αντέδρασε και δεν άφηνε την τσάντα. Την τραβάγαμε και οι δύο. Αντέδρασε, τη χτύπησα με το μαχαίρι αρκετές φορές, δεν θυμάμαι πόσες. Άρπαξα την τσάντα και έφυγα. Πήγα στην Ομόνια και σε ένα μαγαζί πούλησα το κινητό για 20 ευρώ. Η τσάντα μέσα δεν είχε χρήματα, είχε μόνο 5 ευρώ. Είπε στους αστυνομικούς ο δολοφόνος της Δώρα Ζέμπερη. Και όπως αποκαλύπτει ο ποινικολόγος Απόστολος Λίτρας, ο οποίος είναι συνήγορος του πατέρα της 32χρονης, το DNA του δράστη ταυτοποιήθηκε γιατί βρέθηκε σε μια χαρτοπετσέτα
στο χώρο του εγκλήματος. Άρα είναι δεμένη η υπόθεση, όπως καταλαβαίνεις, Αλεξία. Οι αστυνομικοί φαίνεται πως γνώριζαν εδώ και μέρες ότι ο δολοφόνος είχε παρελθόν. Είχε δηλαδή πραγματοποιήσει και άλλες φορές ληστείες και αρπαγές τσαντών τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από τις κάμερες των καταστημάτων του ηλεκτρικού δεν φαινόταν καλά το πρόσωπό του, αλλά προέκυπτε ότι ήταν άνω των 50 ετών. Αφού έψαξαν στα αρχεία, κατέληξαν στις περιπτώσεις κάποιων υπόπτων και ξεκίνησε ο έλεγχος. Ακόμη και χθες που συνελήφθη, οι αστυνομικοί μαζί με αυτόν προσήγαγαν τρεις ακόμη υπόπτους. Ο 58χρονος είχε παρελθόν και πολλά παρεδώσει με τις αρχές. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν την τελευταία φορά, πριν περίπου 5-6 χρόνια, συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, όπου φυλακίστηκε και στη συνέχεια βγήκε τη φυλακή. Όμως δεν έβαλε μυαλό, όπως φαίνεται, ρίχθηκε και πάλι στην παρανομία και σκότωσε με 14 μαχαιριές, ένα αποτρόπαιο έγκλημα, την άτυχη 32χρονη. Έκλεισε και αυτή η υπόθεση. Υπάρχει και βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, με τον τρόπο που τον συνέλαβαν οι άντρες της ασφάλειας. Δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αντίδρασης και οδηγήθηκε μετά στην Γαδά, όπου και αφού είχαμε και ταυτοποίηση από το DNA, στη συνέχεια φυσικά δεν είχε άλλα περιθώρια, ομολόγησε και το έγκλημα. Με αφορμή αυτή την περίπτωση, θα επαναλάβω, Αλεξία, ότι βλέπεις ότι η τεχνολογία είναι. Λύνει τα χέρια στους αστυνομικούς, μάλλον λύνει τα χέρια στην διελεύκανση περιπτώσεων εγκλημάτων, είτε πρόκειται για DNA, δεν είχαμε τέτοια πράγματα πριν 20-30 χρόνια για παράδειγμα, έτσι, είτε πρόκειται για κάμερες, για κλειστά κυκλώματα, είτε πρόκειται για ταυτοποίηση σήματος μέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Βλέπεις λοιπόν πόσα η τεχνολογία βοηθά στο να υπάρξει διελεύκανση στιγνών εγκλημάτων, γενικότερα κατά της εγκληματικότητας. Mm-hmm. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Γεωργιδάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών του Τολού. Μάλιστα, ανανεώσατε τη θητεία σας. Υπάρχει και νέο διοικητικό συμβούλιο. Να ευχηθούμε καλή θητεία. Ευχαριστώ. Παραμένετε πρόεδρος για 2 ακόμη χρόνια, σωστά, ακριβώς, κύριε Γεωργιδάκη. Και μπορώ να πω ότι χθες ήρθατε από την Κρήτη, προχθές. Προχθές, Δευτέρα πρωί. Δευτέρα πρωί, όπου πραγματοποιήσατε προσκυνηματική εκδρομή στις ρίζες του Τολού στην ουσία. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε πως το Τολό. Οι κάτοικοι κυρίως έχουν καταγωγή από την Κρήτη, έχουν έρθει στα μέσα του 19ου αιώνα. Τι ακριβώς κάνατε, να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Γεωργιδάκη, στην Κρήτη. Καταρχήν, ρωτάει ο κόσμος πολύ πώς και έγινε και πώς και προέκυψε αυτή η επίθεση. Προέκυψε ακριβώς. Πριν από 2 χρόνια, όταν είχαμε μια εκδήλωση με την Παντελήνια Ομοσπονδία Κρητών Ελλάδας και έγινε μια λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο Γελένης, αυτοί εντυπωσιαστήκαμε με το γεγονός ότι είχαμε την εικόνα των Αγίων 10. Των Αγίων 10 Μαρτύρων, ναι. Βλέποντας την εικόνα, συνειδητοποίησαμε ότι η εικόνα είναι πιο παλιά από την εικόνα που έχουν αυτοί στην εκκλησία των Αγίων 10 Μαρτύρων, στους Αγίους 10 στην Μεσαρά. Και μας παρακάλεσαν να την πάμε για προσκύνημα. Κουβέντα στην κουβέντα. Ήταν μια καλή ευκαιρία για τους ανθρώπους της περιοχής μας, τους Τολιανούς, να γυρίσουν στις ρίζες, να δουν τους συγγενείς τους. Ταυτόχρονα καταφέραμε και πήραμε αρκετά παιδιά μαζί μας, 14 παιδάκια από την περιοχή μας. Πώς είπατε? 14 παιδιά. Στα οποία τα πιο πολλά έχουν ρίζες κρητικές και γνωρίσαμε για πρώτη φορά την Κρήτη. Καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε εισαπόγονος μιας περιοχής, αν δεν την επισκέπτεσαι, αν δεν έχεις φίλες, σιγά σιγά η ρίζα χάνεται. Σωστά. Και αυτός ήταν ο βασικός σκοπός της επίσκεψης δικιάς μας. Η υποδοχή βέβαια που έγινε εκεί ήταν μεγαλειώδης. Είδαμε υλικό. Πρέπει να σας καλοδέχτηκαν. Οι μηντικές γραμμές μας επιφύλαξαν προεδρική, θα έλεγα, υποδοχή για την εικόνα. Στη μετάβαση, ναι. Ακτοπλοϊκός πήγατε. Ακτοπλοϊκός. Και όλοι οι άνθρωποι μας περιμέναν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Συγκινητικές στιγμές πραγματικά. Στιγμές που θα πρέπει να ζούσαν πιο πολλοί άνθρωποι να καταλάβουν τι σημαίνει. Ρίζα τη σημαίνει επιστροφή σε ανθρώπους που σε αγαπάνε, φιλοξενία, τα πάντα. Ποιες ηλικίες ήταν τα παιδιά που ήταν κοντά σας? 14-15. Οπότε έχουν αντίληψη να... Έχουν αντίληψη, βέβαια. Ναι, μα ξέρανε ότι γιατί πηγαίναμε. Θέλω να ξέρετε ότι ήταν πολύ βαρύ το πρόγραμμα για τα παιδιά. Σκεφτείτε, τόσες ώρες λειτουργίες, επισκέψεις, αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή για τα παιδιά ήταν. Σε μια ηλικία που τα παιδιά θέλουν το κινητό, το ίντερνετ. Ακριβώς. Και αυτά επιλέξανε. Ναι, οι γονείς. Δεν ήξεραν το πρόγραμμα από την αρχή. Βεβαίως, ήταν γνωστό το πρόγραμμα, ήταν βαρύ. Αλλά νομίζω ότι
αποζημιωθήκανε με την όλη, με το όλο κλίμα που είδανε στην επίσκεψη. Τι σας έμεινε περισσότερο εσάς προσωπικά από την επίσκεψη, την τριήμερη επίσκεψη, τριήμερη σωστά? Ότι εγώ πήγα σε ανθρώπους που δεν ήξερα καθόλου και τώρα τους γνωρίζω τόσο καλά και νομίζω ότι είναι μέρος της οικογένειάς μας. Α, τόσο πολύ. Ναι, ήταν, δηλαδή, τόσο πολύ. Ήταν τόσο συγκινητικές οι στιγμές που γνωρίσαμε και βιώσαμε εκεί. Που τώρα και τους παίρνεις και τους μιλάς με το μικρό όνομα ανθρώπους που πριν από τρεις μέρες, τέσσερις. Δεν τους γνώριζες καν ότι υπάρχουν. Ναι. Πραγματικά η αφιλοξενία τους ήταν απίστευτη. Μάλιστα. Και αν μιλάμε εμείς για φιλοξενία, εμείς οι Πελοποννήσιοι είμαστε τόσο φιλόξενοι. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε φιλόξενοι ή οτιδήποτε. Όλοι οι Έλληνες είναι φιλόξενοι. Το έχουμε μέσα στο DNA. Υπάρχουν όμως περιοχές της Ελλάδας οι οποίες το έχουν πιο έντονα. Πιο έντονο το. Ναι. Κυρίως οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν διαβρωθεί κυρίως από τον τουρισμό. Mm-hmm. Εκεί που πήγαμε είναι μη τουριστική περιοχή. Η Αγιδέκα, ο χώρος του Αγιδέκα είναι καθαρά αγροτικός, αγροτική περιοχή. Ναι, ναι. Και για αυτούς η έννοια της φιλοξενίας είναι στο υψηλότερο βαθμό. Εδώ πέρα είμαστε φιλόξενοι, αλλά από την άλλη στιγμή ότι έχουμε την καθημερινότητα που μας πιέζει και μερικές φορές ίσως το ξεχνάμε. Σωστά. Μάλιστα. Θητεία λοιπόν, προ δύο εβδομάδες νομίζω ήταν εκλογές. Ακριβώς. Στο Σύλλογο Επαγγελματιών του Κολού. Ναι. Ανανέωσε τη θητεία του, μάλλον προέκυψε καινούριο διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Παραμένετε πρόεδρος. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Ποιοι είναι οι στόχοι, οι ρεαλιστικοί στόχοι που σας αντιλαμβάνεστε τα επόμενα δύο χρόνια για εσάς? Ναι, εμείς τους έχουμε ήδη αναρτήσει. Στο set.pavlatolo.gr μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλες μας τις δραστηριότητες και τους απολογισμούς μας. Ίσως σαν φορέας είμαι ο μοναδικός που δεν ανακοινώνει μόνο το τι θα κάνει, ανακοινώνει και τον απολογισμό, mm-hmm. το τι έκανε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το χειμερινό μας πρόγραμμα προβολής της περιοχής έχει ξεκινήσει ήδη. Βρισκόμαστε ήδη με αντιπροσωπεία στη World Travel Market στο Λονδίνο, που mm-hmm. είναι στην τρίτη μέρα, δεύτερη μέρα. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει έκθεση στο Λονδίνο. Με εκπροσώπηση δικιά υπάρχουν... μας. Βέβαια, με εκπροσώπηση δικιά μας. Ίσως η μοναδική εκπροσώπηση της περιοχής. Όταν λέτε περιοχής, λέτε Αργολίδες. Αργολίδες. Από Πελοπόννησο θα υπάρχουν δύο άλλοι ακόμα, από Μεσσηνία. Αλλά από Αργολίδα πρέπει να είμαστε. Μέχρι χθες η αντίληψη που είχατε ήταν μόνο από το Τολό εκπροσώπηση. Δεν θέλω να σταθώ και να σας διακόψω. Ναι. Μην παραπονούνται οι επαγγελματίες λοιπόν που δεν πηγαίνουν σε εκθέσεις και πηγαίνουν κάποιοι άλλοι. Να το πω αυτό γιατί το έχω ακούσει και το ακούω και πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Ότι μόνο το Τολό εμφανίζεται. Ναι, το Τολό εμφανίζεται, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί το Τολό ενδιαφέρεται. Αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, μπορείτε να μάθετε ποιες είναι οι εκθέσεις τουρισμού και να λάβετε κι εσείς μέρος. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν σας το απαγορεύει κανείς. Είναι έτσι, κύριε Γεωργιδάκη? Το πρόγραμμα της περιφέρειας. Το εισπράττω πολύ έντονα τελευταία. Το πρόγραμμα της περιφέρειας είναι γνωστό, γιατί έτσι, μέσω της περιφέρειας Πελοποννήσου συμμετέχουμε στα περίπτερα. Δεν θα ήταν δυνατόν. Φαντάζομαι περιφέρεια δεν είπε να έρθει μόνο τον Τολό. Όχι, όχι. Αυτό λέμε. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και παρακαλάει τον κόσμο να έρθει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πληρώνεται έξω, το πληρώνουμε μόνοι μας. Αλλά υπάρχει χώρο στον οποίο είναι πολύ ακριβώς, ειδικά για το World Travel Market είναι μια πολύ ακριβή έκθεση για τα συμμετάσχες και τα deal που κρίνονται είναι αρκετά μεγάλα. Είναι παγκόσμια έκθεση. Η ουσία είναι όμως ότι το όνομα ως Τολό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έκθεση στο Λονδίνο. Σωστά. Τα έντυπά μας, το όνομα, η εκπροσώπηση, οι επιχειρηματίες οι οποίες θα κάνουν, γιατί δεν χρειάζεται μόνο να πηγαίνει ο σύλλογος, χρειάζεται πηγαίνουν και οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα φέρουν τον κόσμο εδώ. Mm-hmm. Ο σύλλογος κάνει γενικότερη προβολή. Οι επιχειρηματίες κλείνουν τις δουλειές, να ξέρετε. Έχετε δίκιο, σωστά. Γι' αυτό είναι σωστή η επισήμανση της Αλεξίας, ότι ρε παιδιά, κουνηθείτε κιόλας λίγο αν θέλετε. Ακριβώς. Δηλαδή, καλά είναι να λέτε το Τολό και το Τολό και όλο το Τολό, αλλά το Τολό κουνιέται κιόλας. Ψάχνονται λίγο. Μα δεν, μα εμείς. Αυτοί πάνε. Το ακούω με έναν τρόπο λίγο. Δεν είναι εύκολο να πας στην έκθεση. Σίγουρα δεν είναι. Όλοι έχουν δουλειές. Αλλά και αυτό πρέπει να καταλάβουν την ημέρα της δουλειάς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Η προβολή της επιχείρησής σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα που ήμουν πάρα πολλά χρόνια σε εκθέσεις, γιατί το κάλυπτα μέσω τηλεοπτικού σταθμού και ρεπορτάζ και όλο αυτό στο εξωτερικό, γινόταν πραγματικά η μεγαλύτερη πρόθεση. Όσοι άνθρωποι έχουν πιάσει το νόημα και πραγματικά πηγαίνουν στις εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, γιατί όχι, πραγματικά νομίζω ότι εξασφαλίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς τους. Ναι, μια μεγάλη περίοδο. Υπάρχει εξωστρέφεια. Αυτό που ακούσατε ήταν ένα στερεό από την γυναίκα έξω. Δεν μπορούσα να καταλάβει τι γίνεται. Έχει κλείσει ο Θεός με τον Θεό. Ο ουρανός και η γη θα γίνει ένα σε λίγο. Μετά έχουμε την έκθεση, την κλασική τη φιλοξένεια. Στη Θεσσαλονίκη. Στις επόμενες μέρες. Πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Μετά συνεχίζουμε με την έκθεση. Έχουμε εκπροσώπηση στην Πολωνία, στην Βαρσοβία. Mm-hmm.
και κλείνουμε με την, για φέτος, το 17, με την Greek Expo στο Μετροπόλιτα στην Αθήνα. Σε όλες αυτές τις εκθέσεις έχουμε συμμετοχή, εκπροσώπηση με επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, με εκπροσώπους του ΣΕΤ, τα φυλάδια του ΣΕΤ. Και μετά τώρα έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό του προγράμματος του 18, γιατί όλο το 18 γίνεται στο εξωτερικό. Οπότε θέλει πολύ καλή οργάνωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι πόροι που έχει ο Σύλλογος δεν είναι απεριόριστοι, πρέπει να γίνονται νωρίς για να γίνεται με πιο οικονομικό τρόπο. Και που θα πάτε το 18, νοείται σε. Βέβαια, σε έχουμε κλείσει μέχρι και το Μάρτιο, έχουμε κλειδώσει όλες τις εκθέσεις. Πού θα πάτε δηλαδή? Θα πάμε σίγουρα στο Μιλάνο, θα πάμε σίγουρα στο Βερολίνο, θα πάμε σίγουρα στη Στοκχόλμη, θα πάμε σίγουρα στην Μόσχα. Και αν θα προκύψει και άλλη μία συμμετοχή, τότε συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Αυτά είναι τα σίγουρα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, Αλεξία, πριν κάνουμε μια αποτίμηση, αν θέλετε, κύριε Γεωργιδάκη, της χρονιάς που έκλεισε στην ουσία της τουριστικής περίοδου, που έκλεισε. Να πάρουμε μια ανάσα. Και επιστρέφουμε πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». Επιστρέψαμε εδώ μαζί, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Γιάννης Γεωργιδάκης, ο πρόεδρος επαγγελματιών Τολού, είναι κοντά μας. Τα καιρικά φαινόμενα έχουν κλείσει την Αργολίδα, σιγά σιγά από παντού. Σας έχουμε ζωντανή μετάδοση. Σας έχουμε ζωντανή, ναι, σας ενημερώνουμε ζωντανά. Κύριε Γεωργιδάκη, όλοι μιλούν για τουρισμό, όλοι θέλουν τον τουρισμό, όλοι προσπαθούν και χρησιμοποιούν τον τουρισμό. Τελικά, ο τουρισμός στην περιοχή μας βρίσκεται στα επίπεδα που θα έπρεπε να είναι? Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο 60-70% των δυνατοτήτων της περιοχής. Η περιοχή μας, επειδή γυρνάω, βλέπω το... Αυτό είναι και καλό και κακό που μας λέτε, βέβαια. Κοιτάξτε, κακό είναι. Όταν έχεις πόρους και δεν τους διαχειρίζεσαι, σημαίνει ότι δεν είσαι αποτελεσματικός, δεν είσαι καλός επιχειρηματίας. Και δεν μιλάμε... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν λες ότι μπορείς να έχεις παραπάνω έργο και δεν το κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια παθογένεια. Είτε είναι κουλτούρας, είτε είναι άλλου είδους. Υπάρχουν άλλα προβλήματα, ας πούμε. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, στην περιοχή μας, αυτό που βλέπω είναι μια συνεχή στασιμότητα. Θέλω να καταλάβετε ότι η Ελλάδα συνολικά πήγε με διψήφιο αριθμό αφίξεων, εμείς έχουμε πάει με μονοψήφιο. Αυτό τα λέει όλα. Τι είναι δηλαδή? Οι περιοχές αύξησης, εκτός από τις περιοχές που είχαν προβλήματα, όπως τα νησιά του Αιγαίου, που είχαν το αντικειμενικό πρόβλημα με τους μετανάστες, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα πήγε από 10 έως 20, 22, 23. Πάνω. Εμείς δεν περάσαμε το 7-8%. Για να καταλάβετε, σαν μας όρο, για να καταλάβετε ότι δηλαδή, δεν είχαμε την μια... Συν το γεγονός ότι η περιοχή μας, σαν περιοχή, έχει δωμάτια να δώσει. Έχει δυνατότητες να κάνει. Γιατί, μην κοιτάτε το Λό Ναύπλιο, που ας το πούμε είναι τα κεντρικά, υπάρχει και το ευρύτερο παραλιακό μέτωπο, ακόμα υπάρχουν κλειστά ξενοδοχεία στην περιοχή μας. Που σημαίνει ότι αν υπήρχε ζήτηση, θα τα είχαν ανοίξει. Άρα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες για τον... Υπάρχει δρόμος, λέτε, ακόμα. Πολύ δρόμος. Υπάρχει ένας εφησυχασμός, βλέπετε, υπό την έννοια, ας πούμε, βλέπουμε από την κυβέρνηση να λέει ότι ο τουρισμός πάει πολύ καλά, θα συνεχίσει η φάση αυτή και το 18 ενδεχομένως, πήγε καλά το 17, ξεπέρασε τις προσδοκίες, υπάρχει όμως ένας εφησυχασμός ότι πάει από μόνος του καλά, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα, πάει καλά, έρχεται κόσμος εδώ, έχουμε θάλασσα, ήλιο, χαμόγελο, φιλοξενία. Να σας πω κάτι απλό. Αν ρωτούσαν έναν πολίτη ή έναν επιχειρηματία της Βαρκελόνης τον Μάιο, θα σας έλεγε τα ίδια. Μπορεί να πει τα ίδια τώρα, μέσα σε δύο μήνες? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Που η πολιτική αναστάτωση, ένα συμβάν που έχει γίνει το τελευταίο δίμηνο,
έχει μειώσει κατά 30% την επισκεψιμότητα στη Βαρκελόνη. Άλλωστε, οι επαγγελματίες στη Βαρκελόνη δεν ήταν αυτοί που ζητούσαν μη φέρνετε άλλο κόσμο μέσα. Δεν ναι, αλλά σας λέω τώρα όμως πώς γύρισε. Μέσα σε δύο μήνες πώς έγινε η μεγάλη αλλαγή. Τι θέλω να σας πω με αυτό το θέμα, το τουρισμός είναι πολύ άθραυστο. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις σήμερα κόσμο και αύριο να μην έχεις. Mm-hmm. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, να έχεις καλές υπηρεσίες, να έχεις με καλύτερη υποδομή και να προσπαθείς για το καλύτερο. Δεν μπορείς να το απρόβλητο μπορεί να γίνει. Άρα λέμε ότι πάμε με τους 18 με τους καλύτερους δυνατούς δυνατές συνθήκες, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι στο 18 που να ανατρέψει όλη αυτή την βίωνη κατάσταση. Στις συζητήσεις που έχουν και έχω διαβάσει ήδη από το World Travel Market τα πρώτα report, υπάρχει πολύ θετικό κλίμα. Το θέμα είναι πώς το θετικό κλίμα το αξιοποιείς και το κάνεις αποτέλεσμα. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί στον τουρισμό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν σημαίνει ότι είχα πολλές κρατήσεις για την επόμενη σεζόν. Πόσες ήρθαν τελικά. Άρα εκ του αποτελέσματος μας λέτε δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά, ότι για την περιοχή τη δικιά σας. Τώρα που είχαμε μια αύξηση γύρω στο 7% από πέρσι. 7-8% μεσοσταθμικά μπορώ να πω. Που είναι καλή αύξηση. Σας ικανοποιεί φαντάζομαι, ναι. Όχι. Κάθε αύξηση είναι καλή. Έχετε δίκιο. Τώρα να μην είμαστε αρνητικοί. Οτιδήποτε θετικό είναι. Το πρόβλημα είναι πώς του χρόνου θα έχουμε άλλα. Δεν λέω πολλά, αλλά 5%, 6%. Να μην έχουμε αρνητικό πρόσημο. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε επιχειρηματικότητα. Λίγο να είμαστε καλύτερα. Υπάρχει παράταση. Γίνονται, άκουγα και τον κύριο Κοστούρο την προηγούμενη φορά. Γενικότερα γίνονται κάποιες παρεμβάσεις ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν πετυχαίνουν, ώστε να υπάρξει μια παράταση κατά κάποιο τρόπο της τουριστικής περιόδου. Βέβαια, το λόγο είναι μια άλλη περίπτωση από ότι είναι το ναύπλιο, σαν τουρισμός. Εσείς βλέπετε ότι είναι εφικτός ο στόχος να υπάρξει παράταση για το λόγο. Ναι, έστω και κάποιων εβδομάδων, αν θέλετε. Στο Τολό έχει γίνει αυτό, έχει υλοποιηθεί. Δε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα υπάρχει κόσμο στο Τολό. Δεν τίθεται θέμα. Το Τολό έχει ίσως σαν τουριστικό θέρετρο, γιατί είμαστε καλοκαιρινό τουριστικό θέρετρο. Ακριβώς. Έχουμε από τις μεγαλύτερες σεζόν που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αρχίζουμε Μάρτιο και τελειώνουμε Νοέμβριο. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Το πρόβλημα είναι, στους πελάτες που έρχονται τώρα αυτή την εποχή, ναι, ότι οι υποδομές. Γιατί τώρα ξέρετε, χάλασε λίγο καιρός. Τι έχουν να κάνουν στο Τολό. Δεν έχουμε να τους δείξουμε κάτι. Αν το ξενοδοχείο το ίδιο δεν διαθέτει μέσα ψυχαγωγίας των πελατών, οι υποδομές που έχει το χωριό είναι μηδαμινές. Αυτό είναι η διαφορά μας. Και είναι και αυτό που λέμε εμείς ότι χρήζει βελτίωση των υποδομών το χωριό. Για δώστε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, όταν λέτε βελτίωση των υποδομών, καταλαβαίνω φυσικά και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε μια μέρα, όχι, αλλά φαντάζομαι και εσείς έχετε επισημάνει στις αρμόδιες αρχές και φορείς ποια θα ήταν αυτά τα βήματα, τα απλά ενδεχομένως βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Και ίσως ξέρετε το ότι διάγουμε τώρα μια περίοδο που είναι νεκρή τουριστικά για το ΛΟ. Είναι και μια ευκαιρία για να γίνουν και έστω κάποια πράγματα. Ναι, να προλάβουμε την επόμενη σεζόν. Ναι, ακριβώς όπως λέει και η Αλεξία. Να βελτιωθεί η καθημερινότητα όχι μόνο των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων. Ας αρχίσουμε από το πιο απλό πράγμα. Να ανέβει ο φωτισμός έγκυρα. Τόσο απλό. Παιδιά, δεν είναι τίποτα τρομερό εκεί στο Δήμο, αν μας ακούτε. Δεν είναι στο Δήμο, είναι στη ΔΕΗ. Α, στη ΔΕΗ. Το φωτισμό, συγγνώμη, τον πληρώνει ο Δήμος στο λογαριασμό, ενώ. Το δημοτικό φωτισμό. Έτσι, αλλά το διαχειρίζεται η ΔΕΗ. Ναι, ναι. Τώρα που άλλαξε η ώρα, φαίνεται φαντάζομαι και το θέμα. Να σας πω κάτι ότι. Έχετε μιλήσει με τον Διευθυντή. Μιλάμε και μας λένε ότι γίνεται γενικά σε όλη την Ελλάδα και τους εξηγούμε ότι. Καλώς, δεν μας ενδιαφέρει ο φωτισμός της 6 το πρωί, 5 το πρωί, μας ενδιαφέρει το απόγευμα νωρίς θα βρεματίσει. Στο Τολό δε που δεν έχουμε και τίποτα πλούσιο φωτισμό, άρα το χωριό φαίνεται σκοτεινό. Άλλο. Δεν έχουμε ένα χώρο εκδηλώσεων, δημοσίων κοινωνικών εκδηλώσεων. Όλες οι περιοχές, σκεφτείτε το ακόμα και ο Τυρός Αρκαδίας, το Άστρος, έχουν ένα μικρό χώρο εκδηλώσεων, στον οποίο μπορεί να μαζευτεί και να γίνει κάτι στο χωριό. Εμείς τη χρησιμοποιούμε όπου. Γίνεται υπαίθρια, στο λιμάνι κυρίως που γίνονται εκδηλώσεις. Καλοκαίρι. Ναι, τώρα που θα γίνει. Τώρα που θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Σας λέω τώρα απλά πραγματάκια τα οποία είναι. Το Τολό δεν έχει μία πλατεία. Ένα χώρο στην Αθήνα, ίσως από τα μοναδικά χωριά στην περιοχή. Σωστά. Που δεν έχει πλατεία. Τώρα που το λέτε. Και εδώ τώρα δεν μιλάμε για πιο βαριά έργα. Δηλαδή να πεις ότι να κάνουμε πεζοδρομήσεις, ιστορίες. Ας αρχίσουμε με τα πολύ απλά και πολύ βασικά. Και οικονομικά. Ναι, εντάξει. Το οποίο δεν είναι. Δηλαδή το να αλλάξει το διακόπτη, το βάλει δύο το χρόνο διακόπτη, νομίζω το ρεύμα δεν είναι τόσο τραγικό. Ένας υπάλληλος του Δήμου. Ναι, σας λέω τώρα πράγματα. Του της ΔΕΗ, συγγνώμη. Όλοι οι πελάτες λοιπόν που έρχονται στην περιοχή μας, υπάρχει το φυσικό κάλος της περιοχής,
Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό όταν ο καιρός χαλάσει. Χρειάζεται να κάνεις και κάτι άλλο. Αθλητικές υποδομές δεν έχουμε. Το γήπεδο του Τολίου, όπως γνωρίζετε, μπήκε και ολοκαίνουργια εξέδρα. Αλλά λόγω των επιλογών που έγιναν το 2015, σταμάτησε το χόρτο. Ενώ ήταν έτοιμο να μπήκε το χόρτο. Mm-hmm. Άρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή αθλητικό τουρισμό, που είναι ιδανικό στην περιοχή μας. Έχει παγώσει 2 χρόνια, ενώ χρειάζεται μια υπογραφή από το Υπουργείο για να προχωρήσει το έργο. Γιατί έχει βγει και ο άδοχος. Μια υπογραφή από το Υπουργείο. Αυτό που λέτε είναι τρομακτικό να πάρει. Φαντάζομαι ότι αξιολογείται στα θετικά. Φαντάζομαι ότι αξιολογείται στα θετικά το ότι αποκαταστάθηκε και έκλεισε τελικά ο σκουπιδότοπος στο τολό. Πολύ θετικό. Είναι σίγουρα. Ίσως είτε το κάθε καλοκαίρι ξέρετε τι γινόταν. Όχι μόνο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάτι που πρέπει να γίνουν. Είναι το μεγαλύτερο, εγώ πιστεύω, επίτευγμα της Δημοτικής Αρχής του κ. Κοστούρου. Ότι πήρε πολιτική απόφαση να κλείσει τη χωματερία του τολού. Όπως πρέπει να κλείσει και η χωματερία της Καραθώνας. Δεν είμαστε εμείς, ξέρετε, να κλείσει η δικιά μας κοιλιά και η Καραθώνα. Δεν μπορεί σε τουριστικές περιοχές και σε παραλίες. Ναι, υπάρχουν να μιλήσει ένα για περιβάλλον που δίνει ιδιαίτερη σημασία ο επισκέπτης. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον. Πρέπει να δοθεί μεγάλη άμεση λύση στο θέμα των σκυλιών. Αυτή τη στιγμή. Στα δέσποτα, τι εννοείται. Αυτή τη στιγμή στον Τολό πρέπει να υπάρχουν αγέλες σκυλιών, αλλά δεν είναι το τοπικό πρόβλημα. Είναι στην ευρύτερη περιοχή. Εχθές προχθές υπήρχε ατύχημα στον δρόμο των Μεκινών. Ευτυχώς όχι να θρυνήσουμε θύματα. Ναι, ναι. Ήταν μόνο το όχημα. Γιατί τα δέσποτα σκυλιά τώρα αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί. Πετάγονται παντού. Στον Τολό προχθές μας κάνανε παράπονα πελάτες ότι νιώσαν απειλή από τα σκυλιά. Παρά ότι εμείς σαν φορέας έχουμε δύο συστήματα που ταΐζουμε, δύο σημεία που ταΐζουμε τα σκυλιά. Σωστά. Για να τουλάχιστον να μην απειλούν λόγω. Και νερό και τροφή. Νερό, ναι. Αλλά, αλλά και σήμερα το πρωί στον περιφερειακό δρόμο του Τολού ήταν 10-12 σκυλιά μαζί αγέλη. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Νομίζω ότι λύνονται. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται. Με συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων λύνεται. Ώστε φαντάζομαι επισημαίνετε κάποια απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Απλά. Πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει να υπάρχουν το Μάρτιο αυτά τα προβλήματα. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι αυτά μπορούν να λυθούν τους επόμενους 3-4 μήνες. Ναι, σωστά, κύριε Γιώργη. Σωστά. Το χειμώνα τώρα να. Σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αρχή και με το Τοπικό Συμβούλιο. Όλους, όλους. Χωρίς συνεργασίες δεν γίνεται τίποτα. Τώρα το να τρέχει ένας μόνος του. Ή ένας φορέας μόνος του, ή ένας δήμαρχος μόνος του, ένας τοπάρχης μόνος του, δεν λέει τίποτα. Όλοι μαζί προσπαθούν. Πρόκειται για ομάδα. Όλοι μαζί μπαίνει ο δήμαρχος μπροστά, είναι δημοτικό πρόβλημα και όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Δεν είναι τόσο απλά. Θα σας ρωτήσω κάτι έτσι, επειδή όμως είστε αρκετά χρόνια στο Σύλλογο, το κουβεντιάζαμε και την άλλη φορά με τον κύριο Κοστούρο, ο οποίος μας είπε και δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό, ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τους καλλικρατικούς δήμους. Όχι με τους καλλικρατικούς δήμους, όπως είναι η κατάσταση πάνω με το χάος που γίνεται. Τελικά θα ήταν δύσκολο, μας είπε, και μπορώ να το καταλάβω, ένας υπουργός για παράδειγμα να συναντιόταν με τον επικεφαλή του χωριού, με τον γενοτάρχη, για να λύσει ένα πρόβλημα της περιοχής κτλ. Πώς είναι η όσμωση που υπάρχει μεταξύ του Συλλόγου, του Τοπικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής στην ανάδειξη, στην επισήμανση των προβλημάτων, γιατί και εσείς είστε επαγγελματίας της περιοχής, είστε κάτοικος της περιοχής, δέχεστε παράπονα, βλέπετε το ίδιο πράγματα. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα? Παρατηρώ κάτι, το επισημαίνω, λύνεται ή δεν λύνεται ή δεν λύνεται για κάποιο λόγο. Λειτουργεί σε εσάς? Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι τουριστικός προορισμός, λειτουργεί με άλλες ταχύτητες το όλο σύστημα ή όχι? Όχι. Οι επισημάνσεις γίνονται άμεσα από εμάς. Αυτό μπορώ να σου το πω ευθέως, δηλαδή ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αμέσως απευθυνόμαστε σε αυτόν που είναι υπεύθυνος να βρει τη λύση. Αν είναι το πρόβλημα δημοτικό στον Δήμο, αν είναι περιφερειακό στην περιφέρεια, αν είναι κεντρικό στην κεντρική εξουσία. Και πάντοτε το πρόβλημα δεν το τονίζουμε, έχουμε πρόβλημα. Και δίνουμε και μία, δύο, τρεις λύσεις. Πάντοτε. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν άποψη για το θέμα. Απλώς οι προτεραιότητες πάντοτε επίλυση των προβλημάτων έχουν να κάνουν σχέση με τι άλλα προβλήματα έχουν ταυτόχρονα εκείνη την εποχή οι αντίστοιχοι. Κεντρικά δήμοι. Ο Δήμος, η περιφέρεια, οτιδήποτε. Άλλα λοιπόν, αν είναι όπως η διάβρωση των ακτών που έγινε πέρσι, θυμάστε, ειδικά στην Πλάκα που έπρεπε να βρεθεί λύση, λύθηκε άμεσα. Η γενικότερη όμως διάβρωση των ακτών δεν έχει βρεθεί λύση. Δηλαδή λύθηκε το πρόβλημα γιατί είχε πέσει ο δρόμος, αλλά και το Τολό που αντιμετωπίζει υψηλό πρόβλημα στη διάβρωση των ακτών. Πάει, μετατέθεται σε μελέτη, η οποία αργότερα σε κάποια χρόνια θα γίνει ενδεχομένως έργο και τρέχα γύρευα. Αλλά το πρόβλημα του χρόνου θα το έχουμε.
Και είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα για τον Δήμαρχο, γιατί σου λέει ότι εγώ δρομολογώ μια μακροχρόνια λύση. Το βραχυπρόθεσμο όμως, όταν δηλαδή θα έρθει ο τουρίστης και επειδή ξέρω ότι έρχεται στο Τολό, είδατε φέτος ότι με την αύξηση των επισκεπτών δεν υπήρχε κομματάκι παραλίας να καθίσει κάποιος να ξαπλώσει το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι θετικό. Άρα θα μπορούσε να βρούμε βραχυπρόθεσμες λύσεις, είτε αυτό ονομάζεται εμπλουτισμός ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίος θα δρομολογηθεί σωστά όμως. Θα δρομολογηθεί τώρα, ώστε η λύση να φτιαχτεί η αδειοδότηση να γίνει κάτι τον Απρίλιο-Μάιο με την έναρξη της σεζόν. Κάτι το οποίο γίνεται σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Δεν θα επανακαλύψουμε εμείς το φεγγάρι. Είναι έτοιμα project τα οποία τα κάνουν όλοι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, με το που θα ανοίξει η σεζόν, στείλουν το σκηνικό για να έρθει ο επισκέπτης, να περάσει καλά και να έχει μια όμορφη κατάσταση. Με τους χώρους στάθμευσης, τι γίνεται, κύριε Γεωργιάδη? Φέτος βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση. Φέτος ο Δήμος έκανε μετά πραγματικά μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Νοικιάστηκαν δύο χώροι. Ο ένας ήταν στην αρχή του Τολού και ο άλλος στο κέντρο, πίσω από το Δημοτικό Σχολείο. Συνολικά είχαμε επιπλέον 140 θέσεις στάθμευσης στα δύο σημεία. Αλλά δεν δικαιολογείται ο κόσμος που έλεγε δεν υπάρχει. Υπήρχε χώρος εκεί. Μπορούσες να περπατήσεις ακριβώς 2 λεπτά, όταν σταθμεύσεις, δωρεάν ήταν. Γιατί ακούσατε παράπονα κυρίως, φαντάζομαι, από κατοίκους. Ναι, γιατί όχι, κατοίκους από... που θα σταθμεύσω, υπήρχε εκεί. Εντάξει, υπήρχε το πρόβλημα της σήμανσης, αλλά όταν τους ρωτούσαν κάποιοι, πηγαίνετε και τους λέγανε πηγαίνετε εκεί. Θα λυθεί και το θέμα της σήμανσης. Άρα πρέπει να συμμαρθεί, λέτε, καλύτερα, ναι, καλύτερα, ναι, αλλά ναι, από εδώ πάμε. Ο χώρος όμως υπήρχε. Ο χώρος υπήρχε και παρατήρησε και το εξής, ότι πολλοί κόσμος θέλει να κάνει το δικό του, να παρκάρει μπροστά εκεί που τον ενδιαφέρει. Που τρώει, που πίνει. Χωρίς να τον ενδιαφέρει αν ενοχλεί τους άλλους. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε έντονα τον Αύγουστο, που δεν μπορούσε να περάσει στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Κύριε Κερκυδάκη, αισθητικά θα βρείτε έναν ωραίο τρόπο να φύγουν αυτές οι απέσιες γλάστρες από τον δρόμο του Τολού? Εγώ δεν συμφωνώ, να σας πω την αλήθεια. Είναι απέσιες αισθητικά. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει αισθητικά. Τι, γιατί? Αυτό αρέσουν βασικά, να σου πω την αλήθεια. Εγώ επειδή. Δηλαδή κάτι ζαρδινιέρες είναι βασικά. Δεν είναι κάτι. Ζαρδινιέρες. Αισθητικά κάτι πιο. Εγώ θα μπορούσα, αν το ήξερα, αν ήξερα την ερώτηση, θα σας έφερνα δύο φωτογραφίες. Ναι. Πριν και μετά. Επειδή έχουμε σαν φορέας. Είμαι από το 89 στο Τολό. Όχι, το πριν και μετά. Α. Πριν ήταν σταθμευμένα αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά. Δεν είπαν να φύγουν οι ζαρδινιέρες και να μείνει κενό. Ναι. Να μπει κάτι άλλο αισθητικά καλύτερο, αισθητικά ανώτερο. Γιατί κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ παλιακό. Σε πάει σε ένα ψαροχώρι του 1900. Να σας πω κάτι. Το 70, ξέρω εγώ. Αυτό που έγινε με υπερπροσπάθεια. Α. Για να φύγουν εκεί, μαλώσαμε. Ο φορεσίδωνο και ο προκάτοχο μου, ο Κώστας Γεωργιδάκης, μάλωσε με πολύ κόσμο. Και εγώ μαλώνω εγώ ακόμα με του υπόλοιπου, γιατί για να δώσουμε το αυτονόητο, έναν χώρο που από τη γλάστρα και μέχρι το πεζοδρόμιο να περπατάει ο κόσμο χωρί να κινδυνεύει. Κάτι το οποίο γίνεται σε όλε τι τουριστικέ περιοχέ. Ξέρετε, κατεβάζουν μια μπάρα, κλείνει ο δρόμο και τελειώνει. Στο Τολό αυτό δεν ήταν εφικτό, που θα ήταν το καλύτερο από όλα. Ναι, να κλείσει ο δρόμο. Ναι. Βάλαμε λοιπόν αυτό. Τώρα αναμένουμε από το Δήμο να κάνει μια ολοκληρωμένη πεζοδρόμηση. Αν γίνει πεζοδρόμηση, εννοείται θα φύγουν οι γλάστρες. Τελειώσει αυτό. Θα γίνει το πράσινο, θα φυτευτούν όμορφα φυτά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό είναι ο προπομπός μιας μεγαλύτερης πεζοδρόμησης που θα πρέπει να αρχίσει από εκεί που τελειώνουν οι πρώτοι, σε στροφή δηλαδή, πριν στο σχολείο και να φτάσει ως το λιμάνι. Αυτό είναι αυτό που έχει υποσχεθεί ο Δήμος ότι θα το υλοποιήσει στην είναι η Δημοτική Αρχή μέχρι το τέλος της θητείας του. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Αν φύγουν όμως οι γλάστρες, να ξέρετε θα επικρατήσει το παλιό χάος. Όχι, το διευκρινίζω και πάλι. Όχι να φύγουν, να αντικατασταθούν με κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αισθητικά, προσωπική μου γνώμη, αισθητικά ξέρετε, είναι άδειο. Να μην αντικατασταθούν από οχήματα, λες, από αυτοκίνητα. Εννοείται, να αντικατασταθούν με κάτι άλλο. Εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι αν δεν ήταν ο σύλλογός μας η σιωπηλή αρρωγή από τον Δήμο, που το επέτρεψε να γίνει, και η χορηγία ενός μεγάλου tour operator, Άγγλου, του Σάνβιλ συγκεκριμένα, δεν θα γινόταν αυτό. Να καταλάβετε ότι δεν είναι φθηνό αυτό που έγινε. Είναι πολύ πιο οικονομικό από τη μόνιμη πεζοδρόμηση, αλλά σκεφτείτε ότι πόσους πόρους χρειαστήκαν, οι οποίες πληρωθήκαν ιδιωτικά από χορηγό. Άρα θέλω να καταλάβετε ότι αυτό που έγινε και φτάσαμε σε αυτό το βήμα, είναι σαφέστατα καλύτερο από το προηγούμενο βήμα που ήταν τα αυτοκίνητα. Και ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο μόνιμο βήμα. Το οποίο θα είναι σαφέστατα βελτιωμένο. Που θα είναι η μόνιμη πεζοδρόμηση όλου του κεντρικού δρόμου του Τολού.
Σε αυτό όμως είναι δημοτικό έργο. Εμείς μπορούμε να το ζητάμε, μπορούμε να το προτείνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε Δήμος. Εμείς συμβουλεύουμε το Δήμο, mm-hmm. κάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Δημάρχου. Με δεδομένο ότι θα έχουμε από 1η-1η το 18 το τέλος για τα αστέρια. Για, τα αστέρια. Για το κάθε αστέρι. Πόσο ανταγωνιστικό θα είναι το τολό το 2018? Έχει να πέσει πολύ γλέντι αυτό που λέω εγώ σε όλους. Εχθές, προχτές στην ημερίδα, έγιναν οι ίδιες ερωτήσεις στον Σέρβιε. Τι θα πληρώνουμε, πώς θα εφαρμοστεί, ακόμα αγνοείται η τύχη του. Α, ωραία. Τι εννοείται αγνοείται η τύχη του? Μπορεί και να μην γίνει. Σαν μέτρο? Όχι. Το πόσο θα γίνει, θα γίνει. Α, θα γίνει είναι σίγουρο αυτό, εξασφαλισμένο. Το πώς εφαρμοστεί, το τι θα πληρώνουμε. Στη συνάντησή μου με τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαδημητρίου, κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Expo, mm-hmm. που έγινε κατηδίαν στο ξενοδοχείο του Αμαλία, οι τρεις πρόεδροι φορέων που ήμασταν εκεί, τον ρωτήσαμε, του λέμε, αφού βάλατε τον φόρο, δεν μας λέτε τουλάχιστον το πόσα υλοποιήσατε. Το γνώριζε. Τον φόρο τον γνώριζε. Το γνώριζε, ωραία. Αλλά πάμε από την αρχή. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, βγάλετε μία εγκύκλιο να προετοιμάσουμε. Δεν μπορείτε. Θα γίνει, ναι. 31 του μηνός να μας πείτε από αύριο εισπράτε το φόρο και πρέπει να κάνετε Α, Β, Γ. Δεν το έχει σκεφτεί. Λέει, θα ενημερώσει, λέει, το Υπουργείο Οικονομικών που είναι αρμόδιο, για να σας πούμε. Οι δικοί του σύμβουλοι δεν τον είχαν. Θέλω να καταλάβετε όμως, είναι ότι σκεφτείτε ότι στο τολό δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, γιατί δεν είναι, γιατί το χωριό είναι κλειστό και θα ανοίξει τον Φεβρουάριο. Σκεφτείτε στον Ναύπνιο τώρα το κατάλημα που θα ανοίξει για πρωτοχρονιά και τις 2 του μηνός 3 θα πρέπει να, με κάποιο τρόπο να βρει πώς θα γίνει, θα υλοποιηθεί αυτό. Θα έρθει μια εγκύκλιος, θα κόψουμε μπλοκάκια. Θα το εστράτουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρουμε καθόλου. Σκεφτείτε τώρα τι είναι και είμαστε σήμερα πόσο. Φαντάζομαι δεν ενσωματώνεται στην τιμή. Όχι, δεν ενσωματώνεται. Όχι, δεν ενσωματώνεται στην τιμή. Είναι έχει... κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή γίνεστε εις πράκτορες. Ακριβώς. Γινόμαστε εις πράκτορες. Θα σας πληρώνουν πλέον γι' αυτό. Μα είναι υποχρεωμένοι. Θα πρέπει να γίνει στην άφηξη αυτό. Όχι, εσάς θα σας πληρώνουν που θα γίνετε εις πράκτορες του κράτους για να. Για όχι, αυτό δεν το έχουν υπολογίσει. Αυτό δεν το έχουν υπολογίσει. Δηλαδή να δείχνει σπουδή το κράτος να ενημερώνει. Άρα το... πρέπει να έχετε έναν υπάλληλο επιπλέον σε κάθε. Δεν που να ασχολείται. Υπάλληλο, όχι, αλλά όταν θα κάνει το check-in. Μάλιστα. Και θα λε το ξενοδοχείο. Αφού το χρησιμοποιεί και τον πληρώνει τον υπάλληλο. Θα έχει τον υπάλληλο. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Αυτό, δεν ξέρω, αυτό... Και αυτό λέω ότι αντί να δείξει σπουδή το κράτος έστω να σας ενημερώσει εγκαίρως πώς θα εισπράξετε τα χρήματά του. Έτσι. Δείχνετε εσείς σπουδή και του λέτε βρε κράτος, ενημέρωσε εμάς. Γιατί δείχνουν σπουδή? Για να μην φάνε το πρόστιμο. Γιατί θα υπάρξει πρόστιμο. Εμείς όλοι τους έχουν καθορίσει τον τρόπο εισπράξης. Εμείς. Ναι, και δεν καταλαβαίνουν κάτι ότι οι επιχειρήσεις. Δεν λένε ότι σήμερα βγάζουμε μια εγκύκλιο και αύριο εφαρμόζεται. Χρειάζεται ο χρόνος ενημέρωσης. Χρειάζεται συζήτηση, λεπτομέρειες, διευκρινήσεις. Το λιγότερο πρέπει να έχει γίνει εδώ και ένα μήνα. Δεν πρέπει να υπάρξει. Εμείς ζητάμε βέβαια. Εδώ ζητάμε ξεκάθαρα εμείς την αναστολή του μέτρου για το 18. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που ζητάμε. Πιστεύουμε ότι θα είναι τα φόπλακα για, το 18, για τον τουρισμό. Θα έρθουν, θα κάνουν την αρπαχτή το δημόσιο, ναι. όχι επιχειρήσεις, ναι. και θα καταστρέψουμε το 19. Ναι, υπήρξε μια μελέτη, δηλαδή, όπως είδατε, του Ινστιτούτου του ναι. τουριστικού, του επιμελητηριακού. Ότι αν μαζέψουμε μαύρο χρήμα. Ότι ακριβώς. Από τα διαμερίσματα που δουλεύουν θα μαύρα. Θα μας πείτε και γι' αυτό ποια είναι η θέση σας. Θα υπάρχει. Γιατί διαβάσαμε χθες ένα δημοσίευμα. Ναι, ναι, για το Airbnb. Ναι. Όπου... Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι. Τι γίνεται τώρα. Επειδή εμείς έχουμε άδεια λειτουργίας, είτε είναι ξενοδοχείο είτε κατάλημα. Επειδή ξέρω πού βρισκόμαστε, γιατί για να βγάλεις δηλώνεις τα πάντα, που έδρες ιστορίες χρειάζεται ένα σωρό χαρτιά, άρα βρισκόμαστε στόχος. Ο άλλος που το έχει σηκώσει στο διαδίκτυο στο εξωτερικό, έρχεται στον πελάτη, του λέει μόνο μετρητά δέχομαι. Αν θέλει, δηλώνει εκ των υστέρων το εισόδημα. Το μητρό δεν έχει δημιουργηθεί, πρέπει να έχει γίνει μητρό για να μπουν όλοι αυτοί μέσα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, όλοι αυτοί δεν δηλώνουν τίποτα. Είναι στην διακριτή του ευκαιρία, άμα θέλουν να είναι καλοί και να δηλώσουν κάτι για να μην φαίνονται εντελώς κακοί. Και έχει τώρα την τιμή. Αυτός και ακριβώς δίπλα είναι το ενοικιαζόμενο ή το ξενοδοχείο. Στο οποίο ο άλλος πάει και μένει με τα μισά λεπτά, βέβαια, γιατί σκεφτείτε ότι δεν πληρώνει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί απλώς... Βέβαια είναι μόνο ένα κατάλημα, έτσι, να πούμε ότι δεν έχει πρωινά και τέτοια πράγματα. Να σας πω κάτι, και το ενοικιαζόμενο δωμάτιο είναι κατάλημα. Είναι. Ναι. Δεν έχει πρωινά. Αλλά του παίρνει την μπουκιά ο διπλανός. Δεν έχει πρωινά. Και ο άλλος, επειδή είναι διαμέρισμα, μπορεί να έχει 3-4 άτομα μέσα. Το ενοικιαζόμενο. Ναι, στο ενοικιαζόμενο, βέβαια. Νόμιζα ότι ας πούμε το γεμίζουν το mini bar. Όχι, το ενοικιαζόμενο το δωμάτιο τα πιο πολλά είναι μόνο room only. Μάλιστα. Εάν θέλουν να τους έχουν πρόσθετη σαν υπηρεσία το πρωινό, το έχουν. Όσοι έχουν υποδομές, γιατί δεν είναι ότι έχουν όλοι υποδομές. Α, έτσι. Και το βλέπετε στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, δεν έχουν όλα τα δωμάτια πρωινό. Όσοι έχουν όμως κάποιο χώρο κάτω, κοινική καφετέρια, μπορούν να τους έχουν
συμπληρωματικά το πρωινό. Ήταν αυτό που μου είπατε τώρα για το ναύπλιο. Έκανα μία βόλτα από τις σπάνιες που δεν περπατάω και εύκολα. Πάνω από τη Σταϊκοπούλου, τα δύο επάνω στενά. Mm. Δεν υπάρχει κτίριο που να μην είναι νοικιαζόμενο. Δωμάτιο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ένα απέναντι από τον άλλο, ένα πάνω από τον άλλο. Σκεφτείτε ότι. Δεν υπάρχει σπίτι να μείνει εκεί. Και όλα αυτά γεμίζουν μόνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, όχι. Ενώ θα μπορούσε να είναι από Δευτέρα έως και Κυριακή γεμάτα. Και εφόσον είναι δηλωμένα, θα μπορούσε ο Δήμος να απολαμβάνει το 0,5 παρεμβολών. Γιατί αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο, ότι επειδή το τέλος λέει η διανυκτέρευση θα είναι για να πληρωθούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες και αυτά, πληρώνουμε ήδη. Το 0,5 το αποδίδουν κανονικά κάθε τρίμηνο. Άρα ο επιπλέον φόρος είναι καθαρά εισπερχάρας γενικού χαρακτήρα. Σου λένε εδώ, αφού ο τουρισμός πάει καλά. Αγελάδα. Και όπως είπε η υφυπουργός τουρισμού, τι είπε, λέει: αν έχει κάνει ζημιά το τέλος του 2018, θα το ξανασκεφτούμε. Το είπε και αυτό. Ναι, το είπε. Φίλη, μην κοιτά. Υφυπουργός Οικονομίας. Α, ο υφυπουργός του είπε. Ή υφυπουργός. Νομίζω όπως είπε, το είπε η κυρία Κουντουρά. Υφυπουργός Οικονομίας. Στη Βουλή. Και μείναμε όλοι καλά. Πρέπει να γίνει ζημιά. Για ναι, όπως είναι με τον νόμο Παρασκευόπουλου, ξέρετε. Βγάζουμε τον νόμο Παρασκευόπουλου, αφήνουμε 2.000 εγκληματίες έξω. Ρημάζουν τον κόσμο. Τώρα εντάξει, κάναμε λάθος, θα τον. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε. Και 31, πάμε σε. Σας κρατήσουμε λίγο ακόμη, κύριε Κερκεδάκη. Λίγα λεπτά ακόμη θα μας ανεκτείτε. Μέχρι να γίνει ο Θεός με το Θεό τελικά, να δούμε τι γίνεται και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε για να κλείσουμε μαζί αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ενημερώσουμε ότι αυτή την ώρα, πριν από 2 λεπτά, μας ενημέρωσαν ότι στην περιοχή του Σκηνοχωρίου ήταν, Βασίλη, μεγάλη καταστροφή από χαλάζι σε ελαιόδενδρα και καλλιέργειες γενικότερα. Το μπουρίνι αυτό προχωράει προς εσύ που είσαι και ο. Προχωράει, όπως το είδα εγώ, προς. Ο του καιρού. Προς επίδαυρο. Όχι, ο του καιρού δεν είμαι. Που γνωρίζεις περισσότερο. Λίγο, ξέρω, νομίζω πάει προς την περιοχή. Επίδαυρο. Όχι, δεν έρχεται τόσο προς τον Άφλιο. Πάει προς περιοχή Επιδαύρου, εκεί στα όρια με την Κορινθία. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως βγήκαμε και εμείς τώρα έτσι, από περιέργεια να το δούμε στο διάλειμμα. Είναι ένα. Η εικόνα δεν μου άρεσε καθόλου. Κατάμαυρο. Καθόλου. Ναι. Μακάρι να μην κάνει ζημιές, αν και από ό,τι είδαμε δεν είναι καλά τα νέα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Ο Γιάννης Γεωργιδάκης παραμένει κοντά μας, ο πρόεδρος επαγγελματιών Τολού. Αναπτύσσουμε όλο το θέμα του τουρισμού για την περιοχή μας, για τον νομό Αργολίδας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, Αλεξία, διότι γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, το ξέρει και ο κύριος Γεωργιδάκης, ότι η Αργολίδα είναι καθαρά τουριστικός. Περιοχή που στηρίζεται στις τουριστικές υποδομές και στον τουριστικό τομέα και στον αγροτικό τομέα, θαλάσσιος τουρισμός. Και κατά πόσο μπορεί να επωφεληθεί η περιοχή σας από αυτό. Αν όλα πάνε καλά, πιθανότατα στα τέλη του 2018 να έχει υλοποιηθεί η εκβάθμιση στο λιμένα ναυπλίου. Η παρεμβάση τέλος πάντων στο λιμένα ναυπλίου. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για την περιοχή του Τολού και αν βλέπετε ότι υπάρχουν περιθώρια στο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού για μικρές παρεμβάσεις είτε από την περιφέρεια είτε από το Δήμο. Όταν μιλάω για μικρές παρεμβάσεις, δεδομένου. Ακριβώς. Για να μπορεί να δέσει ένα τουριστικό σκάφος, όχι μεγάλο. Εντάξει. Να μπορεί τέλος πάντων να γίνουν κάτι πραγματάκια. Ναι, δηλαδή, γιατί είδαμε φέτος το. Ωραίο ήταν, ωραία ω εικόνα. Είδαμε, ναι, πολυτέλη γιώτα Αλεξία να είναι ανοιχτά μέσα, όχι πολύ μακριά από την παραλία του Τολού. Και φυσικά να φεύγουν. Αν μπορούν να γίνουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις, έστω να περάσουν, να δέσουν λίγο. Και να μην πάνε μόνο στις πανέμορφες. Έχεις δει παραλίες που έχει από πίσω στην πλατιά, στη Ρόμπη, στη Ρόμπη από πίσω κτλ. Κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες έγινε το συνέδριο του θαλασσίου τουρισμού στο Ναύπλιο, στο Φουγάρο. Το γνωρίζετε αυτό. Ναι, ναι. Εκεί συζητήσαμε για τα πάντα. Γιατί θαλάσσιος τουρισμός είναι κρουαζιέρα. Είναι το γιότινγκ, είναι και άλλες τοπικές δραστηριότητες. Ας αρχίσουμε από την κρουαζιέρα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό από το γιότινγκ. Η κρουαζιέρα σαφέστατα θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ναύπλιο σαν πόλη, τους αργελικούς χώρους, γιατί οι άνθρωποι της κρουαζιέρας τι κάνουν,
θα επισκεφτούν την πόλη με τα πόδια, κατεβαίνοντας το καταζερόμα, εφόσον πιάσει στο λιμάνι. Θα πάνε να ψωνίσουν στα μαγαζιά, θα φάνε στα εστιατόρια, ό,τι αφήσουν, λίγα ή πολλά. Μερικοί ή αρκετοί από αυτούς, επειδή έχουμε πλούσιους αρχαιολογικούς χώρους, θα επισκεφτούν με τα λεωφορεία αυτούς και θα γυρίσουν στο. Αυτό είναι που θα περιμένουμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Από την κουραζιέρα λοιπόν, σαν κουραζιέρα δεν έχουμε να περιμένουμε στο τολό κάτι. Στο όσο αφορά το γιότινγκ, που είναι πολύ σημαντικό. Και ειδικά από το, τα μεσαίου, ας πούμε, διαμετρήματος στο σκάφε, από αυτά έχουμε πολλά να περιμένουμε. Όχι μόνο στο τολό, όλο το παραλιακό μέτωπο, γιατί αυτή η τάση τους είναι να κάνουν στάσεις σε όλες τις παραλίες, σε όλα τα λιμανάκια, να βγαίνουν στις ταβερνίτσες και να καταλήγουν στο βασικό λιμάνι που θα είναι το ναυπλίο, εφόσον έχει τις υποδομές να τους υποδεχθεί. Άρα ναι, θα είναι ένα θετικό βήμα το λιμάνι. Μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για σας, πιστεύετε, σε επίπεδο, να μην πω μαρίνας, έστω ένας που ήρθε, να του δώσετε λίγο ρεύμα, ξέρω εγώ, να μπορεί να πάει ένα βιτίνο, να του βάλει λίγο καύσιμα, πέντε το πράγματα. Στο τολό υπάρχει αυτή η δυνατότητα να φέρει καύσιμο κάποιος. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης και η μελέτη για το λιμάνι, για την επέκταση του λιμανιού, στην οποία, όπως γνωρίζετε... Τι ωραία που μ' αρέσει η εκφράση του κυρία, η οποία... Και αυτή είναι, είναι μελέτη, στα χαρτιά και αυτά. Όχι, κάποια στιγμή, αν βρεθούν τα χρήματα, θα προχωρήσει. Κοίταξε, είμαστε ρεαλιστές. Δεν είμαστε απαισιόδοξοι πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά βλέπουμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στο τολό, στο λιμάνι, υπάρχει δυνατότητα για ένα σκάφος να πάρει νερό και ρεύμα. Υπάρχει δυνατότητα. Για ένα όμως σκάφος. Τα βιτία να πάρουν πετρέλαιο. Το πρόβλημα των σκαφών αυτών δεν είναι τόσο πολύ, ξέρετε αυτό, γιατί θα πάνε στο λιμάνι των ναυτιλίων για να τα κάνουν αυτά. Να μπορέσουν να δέσουν στο λιμάνι, γιατί υπάρχουν πολλά αλληλευτικά. Είδαμε το κουρασγερόπλη την τελευταία φορά που έκανε, στο τελευταίο δρομολόγιο που έκανε. Το Celestial. Πέρασε και από το τολό. Ναι, αυτό ήταν η ιδέα δικιά σας ή έτσι προέκυψε? Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Όχι. Γιατί με ρωτήσανε πολύ. Δεν το ξέρετε, κύριο Νεκτάριο. Ευνηδιαστήκαμε ευχάριστα, βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι. Όταν με ρωτήσανε, του λέω υπάρχουν δύο εκδοχές. Οι δικές μου εκδοχές είναι προσωπικές. Είχε κάποιον σημαντικό επισκέπτη και ήθελε να του δώσει τη μεγαλύτερη εμπειρία περνώντας από το παραλιακό μέτωπο, βλέποντας το τολό που είναι πολύ όμορφο απ' έξω από τη θάλασσα, ξέρετε. Γιατί κάπου τόσο ψηλό. Ναι. Ή έπρεπε να καθυστερήσει να φτάσει στο λιμάνι του ναυπλίου, γιατί δεν θα μπορούσε να δέσει πιο νωρίς. Για πρακτικούς δηλαδή τεχνικούς λόγους. Όχι, από ό,τι φαίνεται όμως δεν έγινε γι' αυτό. Γιατί ακριβώς θέλουν προφανώς να στείλουν ένα μήνυμα. Όχι ένα μήνυμα ακριβώς, ένα χαιρετισμό ενδεχομένως στην περιοχή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Γιατί ήμουν παρόν εγώ εκείνη την ώρα και εκπλαγήκαμε ευχάριστα. Θα θέλατε να επαναληφθεί, φαντάζομαι. Ναι, με τον τρόπο που έγινε, ναι. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν περνάει μεγάλο σκάφος με μεγάλη ταχύτητα από το παράλιο μέτωπο, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Καλά, ναι. Με τον τρόπο που έγινε. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ναι. Με ασφάλεια πάντα για την αυσιπλοή, αλλά και για τους κατοίκους. Για την παραλία. Για την παραλία. Κλείνοντας, για να σας αποδεσμεύσουμε, επειδή σας ξέρω χρόνια και ξέρω ότι είστε ρεαλιστής πάνω απ' όλα και πραγματιστής. Δηλαδή, καλά είναι τα σχέδια τα μεγαλεπίβολα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Ποιο είναι αυτό που θα θέλατε να δείτε εσείς ως πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών του Τολού τους επόμενους μήνες, μέσα στο 18 αν θέλετε και μέσα στην τουριστική περίοδο, να γίνεται στο χωριό? Αισιόδοξη ερώτηση. Ποιο? Ποιο? Ένα, για ένα λέω. Α, ένα μόνο. Ανάπλαση παραλία, σας το λέω αμέσως. Ξεκάθαρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Εμπλουτισμός. Άμεσα πρέπει να γίνει εμπλουτισμός. Δηλαδή το 18, τον Μάιο μήνα πρέπει να το έχουμε λύσει. Ό,τι και να γίνει. Mm-hmm. Με οποιονδήποτε τρόπο. Από ποιο κομμάτι λέτε, από πού? Στο διαβρωμένο κομμάτι, όλη η παραλία θα εμπλουτιστεί, αλλά κύριο εγώ στο διαβρωμένο κομμάτι, εκεί που είναι στενά πολύ. Πολύ, ναι. Και δεν μπορεί κάποιος να περάσει κιόλας. Αυτό πρέπει να γίνει ό,τι και να γίνει. Το νερό ακουμπάει τα κτίρια πάνω. Δεν είναι μόνο για τα κτίρια. Καταλαβαίνετε ότι είναι άσχημο. Είναι. Κύριε άσχημο και γίνει και πρόβλημα. Αν έρθουν παραπάνω επισκέπτες και θέλουν να πάνε να κάνουν μπάνιο, δεν μπορούν. Πού θα αφήσουν την πετσέτα τους? Πρέπει να γίνει ο εμπλουτισμός. Ο εμπλουτισμός για κάποιους που το βλέπουν σκεπτιστικά με το περιβάλλον και αυτά, είναι η πιο, το να φέρεις λίγο άμμο και να την αναποθέσεις, είναι το ό,τι πιο φιλικό για το περιβάλλον. Δεν δημιουργεί κανένα ως παρέμβαση. Τι πρόβλημα θα μπορούσε δηλαδή να... Ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τον υγειαλό, επεμβαίνουν πολύ και είναι πρόβλημα. Και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, πρέπει να λυθεί.
Είναι κάτι το οποίο το 18 Μάιο δεν πρέπει να συζητάμε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε τον εμπλουτισμό, ξέροντας ότι το τέλος Οκτωβρίου ένα μέρος αυτό θα έχει ξαναφύγει η άμμο και του χρόνου πρέπει να ξαναγίνει. Σε όλες τις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας και της Μεσογείου γίνεται κάθε Απρίλιο ή Μάιο αυτό. Ελπίζουμε. Και σε εμάς δεν έχει γίνει, λέτε. Όχι. Έχει γίνει στο παρελθόν δύο φορές. Δύο φορές. Φέτος θα έχουμε, φαντάζομαι ότι θεωρείται ως θετική κίνηση επιτέλους. Ξέρετε τη διαδικασία που γίνονταν κάθε χρόνο για την εκχώρηση για αλλού, για τα θαλάσσια. Δεν το έχουμε φέτος. Θα είναι υποστηρίξει τη θετική κατεύθυνση, πιστεύετε. Βεβαίως. Γιατί θα μπορεί κάποιος από το Μάρτιο, Απρίλιο, όποτε θέλει αυτό. Στο Πάσχα ή το Μάιο, όποτε θέλει. Ναι, να κατέβει χωρίς να έχει άγχος. Ως εικόνα, λέτε, για το χωριό. Εφόσον έχει τακτοποιήσει ταμιακά τις υποχρεώσεις προς το Δήμο, γιατί μέχρι 31 πρέπει να πληρώσεις την σεζόν, ναι. Θα μπορέσει να κατεβάσει τα πράγματά του στην παραλία και να. Και αυτό που είναι και σωστό αυτό. Αυτό είναι πολύ σωστό που έγινε. Μάλιστα. Και ενδεχομένως άργησε να γίνει, αλλά κάνει αργά. Παρά ποτέ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή θητεία στα επόμενα δύο χρόνια που έχετε ως Σύλλογος Επαγγελματιών του Τολού με καταγεγραμμένο έργο Αλεξία, όπως σωστά επισημάνετε κι εσείς, κύριε Γεωργιδάκη. Και τουρισμός, τίποτα άλλο. Ναι. Τουρισμός, διότι από ό,τι φαίνεται στα άλλα καταφέραμε. Καταφέραμε, τέλος πάντων, είναι διευρυμένη κουβέντα και τα κάναμε μαντάρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ κι εγώ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Εμείς κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε. Είχαμε μια περίεργη φωτιά στην Καθολική Εκκλησία στο Ναύπλιο. Το διαβάζουμε από τις αργολικές ειδήσεις. Οι φλόγες που ξεπήδησαν αργά το απόγευμα της 3ης 7 Νοεμβρίου 2017, λίγο μετά τις 6.30 μέσα από τον Ναύπλιο χώρο της Καθολικής Εκκλησίας, αναστάτωσε τους περίοικους στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Την πυρκαγιά εντόπισε επιχειρηματίας που διατηρεί ξενοδοχείο παραπλεύωσης ιστορικής Καθολικής Εκκλησίας του Ναυπλίου και ειδοποίησε την πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ναυπλίου που διαπίστωσαν πως κάποιος είχε προσπαθήσει να κάψει χαρτιά και να βάλει και παλιά βιβλία στο νότιο τμήμα εξωτερικά της εκκλησίας ενώ η φωτιά είχε σβήσει. Στο σημείο και εσωτερικό του χώρου εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός πιθανότητα πολωνικής καταγωγής και έτσι ειδοποιήθηκε η αστυνομία που ενημέρωσε με τη σειρά της το Καθολικό Εφημέριο έρευνα για το περίεργο αυτό περιστατικό διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Ναυπλίου. Μάλιστα. Να πούμε ότι λειτουργεί, δεν ξέρω αν τα ανέφερες Αλεξία μου, με συγχωρείς πως δεν το έχω καταλάβει, λειτουργεί ένα κινησμένο από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Άρκου. Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν το έργο αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών. Οι χώροι του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργος γίνονται ακόμη καλύτεροι. Για την ενημέρωσή σας προς τη χρήση των οργάνων του χώρου γυμναστικής που ανακαινίστηκε πρόσφατα, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2751-022-952. Και υπάρχει και ένα κινητό. Καλό, μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα. Υπάρχει το σχετικό δημοσίευμα στις αργολικές ειδήσεις. Επικοινωνείτε λοιπόν καθημερινά 9 με 2 και πολύ σύντομα θα μπορείτε να επισκεφτείτε ένα εξαιρετικό χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό προς τη σωστή κατεύθυνση, σαφέστατα οι αναβαθμίσεις που γίνονται και φαντάζομαι ότι το επόμενο μεγάλο, όπως έχει πει και ο Δήμαρχος Άργους, ο Μικοινών, ο κ. Καμπόσο, στοίχημα στο κομμάτι του αθλητισμού για τον Δήμο, αλλά ειδικότερα αν θέλετε για το Άργος, είναι και το κολυμβητήριο που αναμένεται να δώσει μεγάλες ανάσεις σε αυτό το θέμα. Το επόμενο διάστημα έχει βάλει ψηλά τους τον πύχη ο κύριος Καμπόσος και θέλει να κάνει πράγματα. Να δούμε. Λοιπόν, είπαμε για το κελπνό Αλεξία με την περίεργη σιωπή εκεί της κυρίας Πολύζου η οποία πήγε ως μάρτυρας και τελικά μόνο μάρτυρας δεν ήταν. Δηλαδή... Εγώ το μυαλό μου είναι αλλού. Βουβός κινηματογράφος. Το μυαλό μου είναι αλλού. Τι νοείς? Σε μια σούπα βελουτέ. Είδες τον καιρό έξω γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. 360 Grilled Wine Bar. Μια σούπα βελουτέ. Θα ήθελα, παρακαλώ. Σήμερα. Δεν έχουμε πει καλημέρα στο 360 σήμερα. Καλημέρα στο 360. Καλημέρα στο Ξένον. Καλημέρα στο Sound Perfect Μακρυγιάννης, Ναυπλίου 196. Στο Άργος, έτσι για να μας ακούτε δυνατά, όχι όπως τα μπουνιτά, με ποιότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε αφορά το αυτοκίνητό μας, θα το βρούμε στο Sound Perfect Μακρυγιάννης Ναυπλίου 196 στο Άργος. Στέλνουμε καλημέρα στο Νέιλ, μα κοιτάξτε, σήμερα δεν μου είπες τίποτα. Δεν σου είπα γιατί με πήρες από το πρωί με διάφορα. Τέλεια. Μου κάνεις πάρα πολλά. Λοιπόν, θα σου φέρω έτσι έντυπο να δεις, θέλω να το δώσω και στη Χριστίνα. Δεν βάζεις πιο σκούραση, είναι σε αυτό όχι, το στήμα.
Δεν το έχω. Ακόμα και το χειμώνα, ε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Μ' αρέσει να τα βλέπω στους άλλους, όχι για μένα. Θα σου πήγαιναν. Έχουν θεωρώ. Βγει τεχνικές απίστευτες. Δεν μπορείς να καταλάβεις το σωσί. Καλημέρα. Ο κύριος Τσιφάκης. Παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Τσιφάκη. Αλεξία Δρίτσα. Βασίλη Ζώης. Εκπομπή μαζί στον αέρα τώρα. Τι λέτε, καλέ, δεν συγκινείτε. Χρόνια πολλά. Είμαστε στον αέρα και σας λέμε τα χρόνια μας πολλά. Α, αυτό με τιμά ιδιαίτερος, ε. Είναι ο Μιχάλης ο Τσιφάκης, ο πρόεδρος καταναλωτών Ελλάδας, αγαπητός φίλος, εξαιρετικός αγωνιστής. Του ευχόμαστε τα χρόνια μας πολλά, πάντα με υγεία, πρόεδρε. Με υγεία και μαχητικότητα. Λοιπόν, εντάξει, όσο μπορούμε βέβαια. Πάντως, ευχαριστώ πολύ για την τιμή έτσι. Ήταν μια έκπληξη. Θα πω και την καλημέρα στους ναυτιώτες. Βεβαίως. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε μια ψυχολογική άθεση πια καλή για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε στα χειρότερα, έτσι. Πιστεύετε ότι έρχονται και χειρότερα, κύριε πρόεδρε? Βεβαίως, με μαθηματική ακρίβεια. Λοιπόν, αλλά επειδή η μέρα δεν... Δεν είναι για τέτοια σήμερα. Δίκιο. Δεν δείχνεται για κάτι τέτοιο να συζητάμε... άσχημα πράγματα. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε υπομονή και στο νέο έτος θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια, χρόνια πολλά. Πολλά. Χρόνια να είστε πολλά. Καλά. Πάντα γερός. Να είστε καλά, πρόεδρε. Καλημέρα. Λοιπόν, πάντα μαχητικό ο Μιχάλης ο Τσιφάκης. Μισό λεπτό, δεν έχω τελειώσει. Ήμουν στο nail. Εξαιρετικές τεχνικές, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν δεις σχέδια με σκούρα χρωματοπούζες, αλλά μια άλλη κλάση. Άλλο πράγμα. Εγώ το είδα και. Φαντάζομαι τώρα. Τι λέμε, μια και πιάσαμε τα τελευταία. Και μόλις ξεκίνησε η βροχή, η οποία είναι καταρακτώδης, να σας ενημερώσω. Η βροχή. Είναι καταρακτώδης η βροχή. Νομίζω ότι επίσης ένα κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει στην αυτοπεποίθηση, αν θες, θεωρώ, της γυναίκας, είναι τα περιποιημένα άκρα. Πολύ σωστά. Τέλεια μαλλιά. Λουσμένα μαλλιά. Καθαρά μαλλιά. Υπέροχο πρόσωπο. Καθαρό. Το σαπουνάκι μας, δεν το αφήνουμε. Λοιπόν, ο Νέιλ στο Ναύπλιο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξεις Μαντά. Μπορώ να βάλω το μικρόφωνο έξω να καταλάβουν πάνω να ακούσουν. Ναι, ναι, έλα, βάλε, ναι. Βάλε. Για να ακούσω. Δεν ξέρω. Ναι, ακούγεται. Αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή. Ακούγεται η βροχή έξω από το στούντιο. Ακούγεται. Πολύ. Εμείς γελάμε τώρα εδώ. Να μην κάνει ζημιές. Αν και διαβάζω ήδη στις αργολικές ειδήσεις, τα παιδιά έχουν βάλει το σχετικό δημοσίευμα ότι υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, έτσι, βορείως του Άργους, στην ευρύτερη περιοχή βόρεια του Άργους, δυστυχώς. Τώρα μόλις συνομιλήσαμε με τον Γιώργο. Να δούμε λίγο πού θα κατευθυνθεί. Τώρα πάλι. Τώρα να ακούσετε. Ακούστε. Εντάξει, περνάει. Λες, περνάει. Μπόρα είναι. Μπόρα είναι και περνάει, όπως όλα περνούν. Λοιπόν, όλα περνούν, όλα κινηθούν. Και καλημέρα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Λέξεις Μαντά. Και για τους ελληνικές τρομερά υπέροχα τμήματα για όλες τις ξένες γλώσσες. Πάμε, Βασίλη. Λοιπόν, είχαμε ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, στο το οποίο ζητά από τον Γιάννη Μουζάλα να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Ο Δήμος Χίου θα κινηθεί νομικά κατά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ. Πάνω από 8.000 πρόσφυγες και μετανάστες είναι εγκλωβισμένοι στην πόλη της Μυτιλίνης. Το νησί με πληθυσμό. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Άκου τι γίνεται έξω. Είναι πραγματικό. Ναι, ναι. Το νησί με πληθυσμό περί τις 30.000 κατοίκους. Πρόσεξε. Το νησί, η πόλη της Μυτιλίνης έχει πληθυσμό 30.000 κατοίκους. Και ασφικτιά. Ενώ ο αριθμός των εγκλωβισμένων μεταναστών αυξάνεται διαρκώς και μάλιστα διπλασιάστηκε τους τελευταίους 3 μήνες λόγω της αύξησης των προσφυγικών ροών προς το νησί. Στο σύνολό τους οι πρόσφυγες που ζουν σε διάφορες επίσημες και ανεπίσημες δομές έχουν εγκλωβιστεί λόγω της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και αναμένεται να εξεταστεί το αίτημα ασύλου που έχουν υποβάλει. Με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου εκφράζει την έντονη αντίδρασή του στις πολιτικές που επιθυμούν να μετατρέψουν τη Λέσβο, το νησί της ανθρωπιάς, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, αλλά και γενικότερα την ελληνική μεθόριο, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταράκωσης κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και ζητά από τον κύριο Μουζάλα να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχθούν νέο εκβιασμό για την δημιουργία νέας ροής. Και με αυτή την υπέροχη είδηση θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Την υπέροχη είδηση για τον κύριο Μουζάλα, τον αγαπητό κατά τα άλλα.
Εμείς θα είμαστε αύριο εκεί γύρω στις 9 και πάλι κοντά σας. Φυλαχτείτε από το χαλάζι. Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές από ό,τι μας ενημερώνουν. Ελπίζω να μην έχουμε καλά οι καλλιέργειες πλέον από ό,τι μας είπαν στο σκηνοχώριο. Έχουν καταστραφεί ελαιόδεντρα κλπ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Και όπως και να είναι ο καιρός, εμείς χαμογελάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.